The Good Vibes Show. Γεια σας, είμαι ο DJ Silence, The Good Vibes Show. Έχω μαζί μου συμπαρουσιαστή το QB Mix. Γεια χαρά και από μένα. Αντώνη, να δώσουμε ένα flavor λίγο τι ετοιμάζουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, εδώ ξεκινάμε ένα show όπου θα έχουμε καλεσμένους γύρω από την κουλτούρα της hip-hop να κάνουμε διάφορες συζητήσεις, κουβεντούλες κτλ. Και σημαντικό καλεσμένο για αρχή, για ξεκίνημα, έχουμε τον... Να τον δώσουμε, να τον αποκαλέσουμε. Ρίκτα. Ρίκτα, κατακόσμων Δημήτρης. Σάλλον Υγιούς. Μαζί μας, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, μαγκίτες. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Πάμε να ξεκινήσουμε κατευθείαν. Να το βάλουμε στα βαθιά ή ήρεμα? Όχι, όχι, πάμε ήρεμα, ήρεμα έτσι. Ό,τι γουστάρει. Παρεχά, πάμε. Λοιπόν, είσαι παιδί του 17ου. Έτσι. Χριστοπούλου. Χριστοπούλου Φιλίππου. Έτσι, ωραίος. Λοιπόν, και εγώ θέλω να ξεκινήσω λίγο, ρε φίλε, το πώς μπήκες μέσα στη ραπ. Δηλαδή, ξέρω ότι ήσουν αγγραφητά, Τάρικ, σωστά? Ναι, 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 brother μου. Οπότε ήταν, ας πούμε, το βαγόνι που πήρες για να μπεις μέσα στη hip hop, έτσι. Κυριολεκτικά και μεταφορικά πάντα, ωραίος. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τι έκανες τότε? Ηλικία, Δευτέρα, Τρίτη Γυμνασίου εκεί πέρα, με την παρέα που είχα τότε στο 17ο, όπως είπες. Ξεκινήσαμε να βάφουμε κάδους, αγγές, έτσι, για να τρένω σιγά-σιγά και με όλη την κουλτούρα του hip hop, brother. Πέρα από το να χορεύουμε. Κατά τα άλλα, τα κάναμε όλα. Έχω προσπαθήσει να κάνω και skate. Δεν τα κατάφερα, ούτε όλοι δεν τα κατάφερα. Το crew ήταν ATT... Ατάντος, ATTS συντομογραφία. Ατάντος. Nice. Εντάξει, είναι και στο γραφείο γενικά είναι το soundtrack full hip hop, φίλε. Δηλαδή, δεν γίνεται να το γλιτώσεις. Πάμε να μας πεις και λίγο για τα πρώτα σου rap, που τα... πώς τα ξεκίνησες, αν τα έδειχνες σε κόσμο, αν τα ηχογραφούσες. Δεν τα μοιραζόμουν γενικά, ρε μπρο, καθόλου. Τα είχα για πάρτι μου. Έγραφα από γυμνάσιο, από Δευτέρα γυμνασίου έγραφα έτσι στη χάλια κτλ. Μαζί με τον Παναγιώτη, με τον Γουάνκ, ένα φιλαράκι που είχα από τότε. Εκείνη την εποχή με τι γράφατε, με τι μέσα, ό,τι που κάνατε ρεκόρντινγκ? Χαρτί, εντάξει, δεν είμαι μέσα, ρε μπρο. Δεν είχε μπει στούντιο, δεν είχε μπει στούντιο ακόμα. Μπήκα στούντιο 10 Μαΐου, μπήκα στο στούντιο 17 Μαΐου, δηλαδή είχε γίνει το release μου το πρώτο. Πρώτη φορά που μπήκα στο στούντιο είναι το πρώτο μου release, δηλαδή δεν είχα κάνει κάποια προσπάθεια πιο πριν. Πώς ήταν η πρώτη εμπειρία στο στούντιο? Και άγχος, αλλά και το πάτησα πολύ πιο μάχημα από ότι θα μπω τώρα στο στούντιο. Δηλαδή τώρα θα μπω, θα ρεκάρω πόση ώρα τους οδηγούς μου, να ζεσταθεί η φωνή μου. Προσεγμένα, να βαϊμπάρω, ναι. Προσεγμένα, εντάξει, ξέρεις, για να φτάσει η φωνή μου σε ένα πίκρε, φίλε, που πρέπει να βγουν όλα έτσι. Έχεις αποκτήσει και μια εμπειρία τώρα, ξέρεις όλο αυτό το πράγμα το διαχειριστείς. Τρία χρόνια πάμε ασταμάτητα στούντιο, ρε μπρο, ναι. Ασταμάτητα. Και όσο το δουλεύεις αυτό το πράγμα. Έχω μέχρι στιγμής πάνω από 60 κομμάτια δισκογραφία. Τρεις δίσκους. Πρώτο track το δώρο, 17 Μαΐου του 20, λοιπόν. Έτσι. Ήταν το εναρκτήριο λάκτισμα για την πορεία του Ρίκτα. Να ξεκινήσει. Μπαμπαμπαμπ. Δεν το έχεις φανταστεί, πιστεύω, τότε όλο αυτό το πράγμα. Δεν πήγαινε τόσο μακριά, ρε μάγκες μου, όχι. Εκείνη την εποχή, ας πούμε, πώς πίστευες ότι τι θα γίνει όταν έβγαλες το πρώτο σου release, ας πούμε, και το έκανες upload? Τι περίμενες? Απλά για την καύλα, για την παρέα το έκανα. Δεν είναι ότι το έκανα γιατί πίστευα κάτι. Δεν πήγαινε το μυαλό μου σίγουρα για να φτάσω εδώ που είμαι τώρα, ναι. Απλά να βγάλω το κομμάτι έτσι προς τα έξω, μπας και. Φτάσω στο σημείο να σκέφτομαι αυτά που μπορεί να έρθουν στο μέλλον. Να έρθουν στο μέλλον. Μπάσκετ. Γιατί εντάξει, φίλε, όντως είναι. Πατάς στο μέτρο. Δηλαδή, τα βασικά είναι να πατάς ένα μέτρο, να πεις μια ωραία τάκα, ναι. Να έχεις και ένα street credit και δεν χρειάζεται πολλά. Την πρώτη φορά που άκουσα τη φωνή σου, έτσι πώς ήταν? Στο στούντιο, να φανταστείτε την πρώτη φορά όταν πήγες πρώτη φορά. Ναι, αν ακούσει τώρα, αν συγκρίνει τη φωνή μου από τώρα με τότε, δεν έχει καμία σχέση. Και το πώς μιλάω και τώρα, όχι νομίζω ότι αλλάζουμε τη φωνή μας και τέτοια. Ή ότι βάζουμε κάτι πολύ τυχαίο ή οτιδήποτε. Ναι, ίσα, επειδή έχουμε δουλέψει κιόλας και μαζί, είσαι από τους ανθρώπους που. Κλείνει λίγο ριβερμπάκι, λίγο delay και όλα καλά. Το πιέζουμε, ας πούμε, φαντάσου να βαλήθα και τέτοια. Εγώ το πιέζω full. Και θέλει όσο πιο clean. Δεν είναι ότι είμαι κολλημένος, απλά επειδή είναι βαριά η φωνή μου και δεν έχω δοκιμάσει ακόμα τα styles αυτά, ρε φίλε. Ακούω dancehall για να βάλω tune κάπου, ρε φίλε. Έχω κάνει το try κάποιες φορές. Έχουμε ένα κομμάτι το Gold Digger που πήγαμε να βάλουμε λίγο, αλλά δεν πάει. Έχετε πάρει και το sample του Kanye? Ναι, αλλά σε αυτό επιτρεπτό, ας πούμε. Το έχουμε πειράξει πάρα πολύ το sample. Απαλά. Και συνεχίζεις τα release και έρχεται και το πρώτο βίντεο κλιπ. Λοιπόν, από το δώρο σκεφτόμουν, δηλαδή όταν γυρνούσα, ήμουν πολύ ακόμα στη γύρα. Δηλαδή δεν πήγαινε το μυαλό μου πουθενά για να πάω να δουλέψω κάπου. Τα είχα ξεπεράσει αυτά. Όχι επειδή θα έκανα rap, επειδή δεν ήμουν και αυτή τη φάση. Άμα έκανα κάποιο μερογκάμα, για δύο μέρες και το περισσότερο που έχω δουλέψει δηλαδή είναι πέντε μέρες συνεχόμενα. Συνεχόμενα λέω τώρα. Γιατί ήμουν τύπος ο οποίος δεν τα έγραφα στα αρχίδια μου όλα. Δεν σε σηκώνει το κλίμα. Ναι, και ότι ήμουν πολύ αρχιδιστή κιόλα. Ότι ξέρει, δεν με νοιάζε πολύ. Okay. Δεν πήγαινα να κάνω, δεν ενημέρωνα να κάνω, δεν πήγαινα και σταματούσα. Και δεν σε έψινε το καλούπι έτσι να πει, ναι. Ναι, ναι. Οπότε κερνούσα τι πλατείε και εκεί που έπαιρνα τι μπύρε μου, ξέρω εγώ, και έβαζα το επόμενο κομμάτι που θα ήθελα να ακούσω για να βγει δικό μου και τα άλλα τα υπόλοιπα που είχα κυκλοφόρητα και σκεφτόμουν για να βγάλω το BBQ.
Αυτό έβαζα και στον κόσμο και αυτό πρότεινα για να βγει και το σκεφτόμουν πάρα πολύ και αυτό ρωτούσα και σε όλους που το ακούγανε. Να το βγάλω ρε μαλάκα και τέτοια. Τι να το κάνω το κομμάτι τώρα αυτό. Εντάξει, είναι αξίζει, ξέρω εγώ, να πληρώσω. Ρε μπρο, σκέψω ότι μέχρι τότε τα εξοδάμε ήταν τα γούστα μου, δεν είχα κάτι άλλο. Δηλαδή, πώς θα περάσω καλά, γιατί να ξοδέψω τώρα για γραφιστικό 150, για μίξη, ναι. Τάδε και. Δεν το έβλεπε σε επένδυση. Ναι, παίρνω, ναι. Ξέρει ο κόσμο, παίρνω τα μάτια την πάνω και τότε τα γάμω στη μάπα παραπάνω και τελείωσε. Είχα μαζέψει μέχρι να βγάλω το BBQ και να πω ότι το αποφασίσω το βγάλω. Είχα περάσει πολλές φάσεις. Μου πλησίαζε κόσμος. Ο Fit My Ego με είχε πλησιάσει στην αρχή, δεν τα είχα βρει μαζί του. Ξέρεις, μου πλησιάζει πολλούς κόσμος, αλλά όχι, δεν είχα παρατηρήσει είτε το περίεργο είτε το γιατί θέλει να με πλησιάσει κάποιος ή οτιδήποτε άλλος. Είτε για το καλό, είτε για να βοηθηθούμε μεταξύ μας και για δουλειά. Το αποφάσισα σε κάποια φάση. Το δώρο τότε είχε 30 κάπα. Ξέρω εγώ, μετά από 1,5 μήνα. Πολύ δυνατό. 1,5 μήνα, ξέρω εγώ, ναι, ρε φίλε, από κανάλι με 0 subscribe. Και χωρίς διαφήμιση. Τίποτα. Διαφήμιση, εντάξει, τίποτα. Ξέρεις, το street credit που έχουμε γενικά στην πόλη. Ναι, ναι, ναι. Μέχρι εκεί, ρε φίλε, από στόμα σε στόμα. Και να φτάσει κάποια αυτιά που ασχολούνται με αυτό και μπορεί να δώσουν και λίγο παραπάνω, ξέρεις. Βγάζω το BBQ μαζί με το Fit My Ego. Έχω ξεκινήσει τη συνεργασία μου με το Fit My Ego. Fit My Ego γενικά με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Με έχει βάλει στο στούντιο. Μου έχει μάθει 5 βασικά πράγματα. Shout out. Είναι και executive producer στο City Center. Άμα δεν υπήρχε και ο Κωστάκης, δεν θα μπορούσε να γίνει όλο αυτό τόσο οργανωμένο. Πολύ σημαντικό να υπάρχουν αυτοί. Οργανωμένα. Δηλαδή, εγώ είχα 3-4 γεμάτα μπάρες. Έπρεπε να τις πάρω και να τις κάνω ένα δύσκολο. Μπρο. Εντάξει, είχα πολύ πράγμα. Δηλαδή, είχα 30 tracks που δεν τα είχα κάνει. Δεν τα είχα ηχογραφήσει ποτέ σε στούντιο. Τα είχα κάνει μόνο ηχογράφηση στο κινητό με ένα άλλο κινητό από πίσω, κατάλαβες. Και σε ξεκλείδωσε ουσιαστικά. Και το έπαιζε, η ηχογράφηση που είχα όλα τα κομμάτια που έβαζα στον κόσμο ήταν έτσι. Τα έχω να κατάλαβες. Ναι, 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 ναι. Σου έδειξε τον τρόπο πώς να μπει, να γίνει όλο το πράγμα, να πάρει μια μορφή, να γίνει κομμάτι αυτό το πράγμα. Ναι, ναι, ναι. Respect for my Kostaki. Την αγάπη μου. Και ακολουθεί το πρώτο βίντεο κλιπ. Ακολουθεί το Diffen. Ακολουθεί το Diffen. Ένα release ακόμα έτσι single με ένα γραφιστικό, με ένα visualizer. Με τον ίδιο κόσμο που ψέματα. Στο δώρο έκανε το γραφιστικό με το Σόφο. Με ένα τσιπρέο κουμπάρο που ζει στην Αθήνα. Και από το δεύτερο και μετά έχω συνεχίσει να συνεργάζομαι με τους χίλιους ανθρώπους. Από τη μίξη, master μέχρι τα γραφιστικά και όλα. Πολύ ωραίο. Ένα μοτίβο το οποίο πήγαν να ακολουθήσουν πολύ στη Θεσσαλονίκη, ξέρω εγώ, με τους ίδιους ανθρώπους. Και εντάξει. Καλή ομάδα όλοι αυτοί μαζί. Με έναν φόρτη γραφιστικά, beatmakers γενικά από γνωριμίες του Fit My Ego. Βγαίνει το Diffen, πάνε καλά για τα 3 tracks και ξεκινάμε να μπαίνουμε βαθιά και να σκεφτόμαστε ότι αυτό το πράγμα θα πάει. Εγώ, ο κουμπάρος μου και ο Fit My Ego για αρχή. Αυτοί ήμασταν οι τρεις οι οποίοι τρέχαμε το City Center. Σαν, δεν υπήρχε City Center ακόμα, υπήρχε ναι, σαν ναι. Λέξη, σαν ότι είχα σκεφτεί ήδη το κέντρο κεντρικά να το κάνω City Center και ότι μπορεί να το κάνουμε label κάποια στιγμή. Μπορεί. Γιατί υπήρχα μόνο εγώ, δεν υπήρχε κάποιο άλλο. Είχε φυτευτεί ο σπόρο ουσιαστικά του City Center, του πώς θα υπάρξει σαν όραμα ουσιαστικά και πώς θα εξελιχθεί. Ναι, απλά ξέρεις. Σαν ιδέα σκέτο. Ακόμα ήμουν 20 χρονών. Τώρα, όχι ότι είμαι μεγάλο πολύ, απλά ξέρεις, ήμουν 20 χρονών και δεν πίστευα ακόμα το τόσο μακριά που έχω φτάσει τώρα. Οπότε, ρε φίλε, σκεφτήκαμε να κάνουμε ένα κλιπ το οποίο θα είχε να κάνει. Θα ήταν σαν ταινία κυρίως. Δηλαδή, θα είχε να κάνει με τρεις διαφορετικές ηλικίες, τρεις διαφορετικές καθημερινότητες από τρεις διαφορετικές ηλικίες στη Θεσσαλονίκη. 15-16 είναι μια παρέα 20-20 κάτι και μια παρέα λίγο μεγαλύτερη. Ρε φίλοι που τα βλέπουν από μια άλλη οπτική γωνία όλα αυτά, τις καθημερινότητες. Αυτές οι τρεις διαφορετικές παρέες συναντιόντουσαν κάποια στιγμή μέσα στο βίντεο κλιπ και ο καθένας το έβλεπε διαφορετικά από τη δική του οπτική γωνία, ρε παιδί μου. Πώς εξελίσσονται τρεις διαφορετικές ηλικίες και οι παρέες τους. Γύρω από μια ίδια συνθήκη ουσιαστικά. Ναι, στην ίδια πόλη, στους ίδιους δρόμους, αυτά. Το σενάριο ποιος το έχει σκεφτεί? Εμείς παρέα όλοι. Okay. Όλοι παρέα εμείς. Είναι κάτι που θέλουμε να συνεχίσουμε γενικά. Θέλαμε να τα κάνουμε City Center Stories. Πήγε άλλο τελείως η φάση. Όλα για καλό. Βγάζουμε το Ernest Ebrard, τέταρτο single, το οποίο κάνουμε αυτό το clip. Πολύ δυνατά και πολλά τα έξοδα για μας. Στο τέταρτο κομμάτι μας έχουμε κάνει ένα έξοδο της τάξης στο clip τώρα 3.000. Συνεργαζόμαστε με τον Χάρη τον Μπάλα. Ο Χάρης ο Μπάλας είναι ένας πολύ μεγάλος βιντεογράφος, Steadicam και τέτοια. Γενικά με κόσμο κι άλλο. Ξέρεις, Άνοιγε η βεντάλια γενικά κύκλος. Άρχισε να βλέπω και κόσμο που από το τέταρτο και πέμπτο και έκτο μου κομμάτι, ξέρω εγώ, άρχισε να το με βλέπει σαν προϊόν και να ξέρεις τη διαχείριση γενικά από τους ανθρώπους διαφορετική απέναντί μου. Δεν είμαι πλέον ο Δημήτρης και είμαι ο Τάδε. Ναι. Όλα έχουν αλλάξει τελείως. Είμαι αυτό και τα βλέπω κι εγώ όλα αλλιώς. Είμαι πολύ λαϊκό παιδί και νευριάζω πολύ εύκολα γενικά με ποιον καταλάβω ότι πάει να με φάει. Οπότε... Πάντως είναι, εγώ που το έχω παρακολουθήσει όλη την πορεία, ρε παιδί μου, είναι ότι είστε μια παρέα όλο αυτό το πράγμα. Είναι τρελό και έχετε καταφέρει να μπείτε. Είναι μια ανακύκλωση χρημάτων να έρχονται από κάπου αλλού και μπαίνουν κάπου αλλού. Και αυτό έγινε για να κάνουμε και κάτι στη ζωή μας. City Center μετά το Ernest Ebrard.
το μεγάλος δίσκος. Ενδιάμεσα, ρε φίλε, έχουν γίνει κάποια feats με Danny Gambino, με Immune και με Bossican. Το Απατεών, τον Demodé και τον Napoli. Και μετά βγαίνει το City Center, ένας δίσκος ο οποίος, ρε φίλε, πέρα από το Tav Gamma K, είναι η ζωή μου και αυτό, ρε φίλε, κανονικά, είναι η εφηβεία μου όλη και μέχρι πριν... γίνω ρίκτα, ρε παιδί μου. Δηλαδή τα lyrics είναι πριν γίνω ρίκτα. Πώς να σου το πω, είναι μαζεμένα lyrics πριν εδώ τον κόσμο, το πώς με αντιμετωπίζει διαφορετικά και μπω στην όλη φάση. Πριν είναι σε επαφή με όλο το game, ναι. Ναι. Μετά, ρε φίλε, εντάξει, τα πράγματα ξέρει ο κόσμος, σας πήγανε πιστεύω. Λατίνα, Λέιλα, Μπάμπα. Και συνεχίζεις. Full press. Εντάξει, αυτά είναι τα προπέρσινα που λέω. Τα καινούργια τα ξέρει ο κόσμος. Να σημειώσουμε και ο άνθρωπος που σημάδεψε το drill στην Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ναι, πιστεύω ότι είμαι ο τρίλα πατέρα στην Ελλάδα και δεν είναι κάποιοι άλλοι. Όχι προσωπικά για κάποιον, αλλά ότι ξέρει ότι το κατοχύρωσα με το. Ναι. Με τις κινήσεις μου και τα ρελίσεις μου, πιστεύω ότι το κατοχύρωσα. Πιστεύω ότι ο σεβασμός αυτός μου αναλογεί. Για πες μας λίγο για τη δημιουργία του City Center και τα μέλη. Και το roster, ναι. Το roster είμαι εγώ, Silence, Σαββίδη, σαν παραγωγό και σαν rapper. Ολιβάρ, ο Όμηρος από τον Κολυνθρώπη Ιερίας, 18 χρονών. Show Hood από Καλαμαριά. Ράφα από Νικόπολη και ο αδερφός μου ο Μεσαίος, ο Γιωργάκης, το ψευδόνυμο του είναι Ρήμα. Βγάζει ένα δισκάκι με τη Λαντέλ τώρα. Μπράβο, μπράβο. Αυτό, περιμένουμε πολλή δουλειά φέτος από όλα τα παιδιά που είπα. Από Λιβάρ δίσκο, σόλο, Show Hood σόλο δίσκο. Ράφα κάποια singles. Σαββίδης ένα EP που έχω και εγώ το Μομπελιέ μέσα που το περιμένει πάρα πολλοί κόσμος. Υπάρχει γενικός executive μέσα στην ομάδα που ασχολείται με εγώ, το τελικό ρελίδι. Εσύ είσαι ο άνθρωπος. Οπότε... Εγώ και η υπόλοιπη ομάδα, ναι, ναι. Περνάει ξέρεις από δικό μου ψηλάβισμα πρώτα και μετά πάει σε πολύ ωραία, πολύ ωραία. Οπότε είναι πολύ σημαντικό η ομάδα που σε πλαισιώνει σαν καλλιτέχνη. Ρεμπρό, είναι σαν να είμαστε ένα ζευγάρι. Ο ένας συμπληρώνει τον άλλο. Ακριβώς. Δηλαδή, δεν γίνεται σε μια ομάδα να μην συμπληρώνει ο άλλος. Δεν γίνεται να είσαι καλός σε όλα. Πρέπει ο καθένας να είναι σε αυτή τη θέση που είναι γιατί είναι καλός σε αυτό. Το καθένα στο πόστο του. Το καθένα στο πόστο του, έτσι. Και σιγά... μια συγκρόνη κολεκτίβα. Και πλησιάζει σιγά σιγά η κυκλοφορία του καινούργιου σου δίσκου που θα λέγεται Blessed. Blessed, 20 Απριλίου. Πολύ ωραία. Με 15 κομμάτια και ένα bonus 16. Με το Silence έχω 3 κομμάτια μέσα. Night Grind άλλα 3. Συμμετοχές από rappers. Από rappers έχουμε το Hawk, Show Hood. Από το Sisi, ναι. Από το Sisi, αυτά μέχρι στιγμής. Έχεις σκεφτεί για παρουσίαση. Παρουσίαση δίσκου σίγουρα Σαλονίκη, Αθήνα, Γιάννενα, Βόλιο, Κρήτη και Αλεξανδρούπολη πάνω. Τώρα για περαιτέρω θα δείξει. Okay, μεγάλα live, θα σταματήσω και ένα διάστημα τα club shows για να κάνω αυτά. Οπότε μείνετε συντονισμένοι. 20 Απριλίου Sky να στριμάρετε και πάμε για την παρουσίαση δυνατά. Έχεις πει ότι θα κάνεις και κάποιο project με τον αδερφό σου κάποια στιγμή. Θα ήθελα να κάνω τον Double R, να είναι και το όνομά μας. Ρίχτα ρήμα. Ναι, Double R. Ναι. Αυτό μπορούσε να λέγεται οικογενειακή υπόθεση. Ράπ οικογενείας, μαλάκα μένει σκουφός. Εγώ δεν γαμπάρα, ναι. Σε ένα track με τον αδερφό μου. Εντάξει, γαμάτο, πολύ cool. Ο αδερφός να κάθεσαι να βγάλεις δίσκο έτσι EP. Πολύ γαμάτο. Θα ήθελα γιατί και ο αδερφός μου το πάει πιο rap, ρε φίλε, το πιο boom-bap. Ναι, εγώ έχω πολλά κουπλέ έτσι boom-bap και τα παμένουν, γιατί όχι. Ναι, πιστεύω σίγουρα θα το βρείτε, εντάξει. Αλλά και drill, έχω και drill κομμάτια με τον αδερφό μου. Γενικά έχω καμιά 50 κυκλοφόρητα. Τώρα θα βγάλω 16 και θα και βγάλω γράφεις. Και το City Center 2 που θα έχει άλλα τόσα. Θα βγάλω με το καλοκαίρι άλλα 5. Φέτος θα βγάλω γύρω 40 tracks. Και δεν σταματάς να γράφεις. Ασταμάτητος, ναι, ναι, αυτό είναι ορεξάτος φουλ. Μπράβο, ρε φίλε. Πάμε να δούμε σαν την Πάλους. Ευγενής άμυλα να έχουμε. Το μόνιμο κομμάτι του δίσκου, Blessed, από τον DJ Silence. Το ξέρεις για μας τους δύο πως προσπάθησα. Δεν θέλω νεύρα και φωνές. Μωρό μου πια κουράστηκα. Μια νέα μέρα, μια καινούρια αρχή, πες μου το καλημέρα. Έγραψα 5 κουπλέ, μ' ακούς, δεν σταματάει πένα. Τώρα θα κάνετε ησυχία σε κάθε ρα που χώνω. Τώρα τα βάζω στη σειρά να μην ξοδεύω χρόνο. Αναλογήσου μόνο στην ταυτεντικό. Όλες οι μπάρες που έχω γράψει είναι ιστορίες. Βλάκα από το δρόμο. Γύρω στο τετράγωνο με ένα γλάρο στο στόμα. Παίρνω στα φιλαράκια μου την πιο καλή μπριζόλα. Ήταν πιο άνετος ο ύπνος όταν πήρα εγώ το στρώμα. Στο κοπί μαλάκα οι τρίπλες μου είναι. Έλα μαζί μου. Θα σε βάλω μέσα στο μυαλό μου. Απλά μην είναι μαζί μου. Το περνάω κάθε μέρα. Βλάκα αυτή είναι η μουσική μου. Το παιδί μου, οικογένειά μου. Δίπλα είναι δική μου. Σε κοτεστάρι βλάκα λέω πως είσαι μαζί μου. Και για την πόλη μου μπλες. Κάτω από τα κίτρινα τη φωτά σηκωμένες γροθιές. Όταν πίνω για την ομάδα πίνω και τις καυτές. Φου δεν βγάζουμε άκρη τι να το κάνω το σεξ. Είπα no time for regrets. Για την πόλη μου μπλες. Κάτω από τα κίτρινα τη φωτά σηκωμένες γροθιές. Όταν πίνω για την ομάδα πίνω και τις καυτές. Αφού δεν βγάζουμε άκρη
γιατί να το κάνω το σεξ. Υπά στο πάνω μου, είμαι γεννημένος γι' αυτό. Όλη η ομάδα μου είναι πάνω στην πλάτη μου, μπρο. Τόσες ευθύνες, τόσα πάθη κοντεύω να τρελαθώ. Από το τσινάριο στην Αγία στρίβω μπάβο. Να είστε καλά την αγάπη μου. Μέσα στην ομάδα του City Center, πώς μπορεί να ενταχθεί κάποιος? Ατάκα. Το delivery σου να είναι καλό. Τίποτα ρε φίλε, δεν πρέπει να είσαι από Σαλονίκη τέτοια καλά. Τίποτα ρε μπρο, δεν είναι, θέλω άλλο κόσμο προς το παρόν στην ομάδα μου. Καλά είμαι. Εμείς δεν έχουμε δεκάδα, ούτε κάνουμε καμιά ομάδα με πολλούς καλλιτέχνες. Εμείς πάμε να πατήσουμε πολύ γενικά στο χαρακτήρα του καλλιτέχνη και στο δικό του, στη δικιά του φάση, στο τι πιστεύει αυτός. Πάντα σε κάποιες λεπτές γραμμές που για να μπεις ρε φίλε, τα έχουμε ήδη καταλάβει ότι τα υποστηρίζεις και ότι είσαι μέσα σε αυτά και δεν είσαι κάπου αλλού. Οπότε ξέρεις, είμαστε κομπλέ, δεν θέλω άλλο κόσμο. Καλά είμαστε. Για τα επόμενα 3-4 χρόνια καλά είμαστε. Εκτός και αν προκύψει κάτι τέτοιο. Το σούπερ, ποτέ δεν ξέρεις. Το σούπερ, το οποίο νιώθει ότι ανοίξει το City Center. Όχι το σούπερ το οποίο παρακαλάγουμε λεφτά. Και... εννοείται ότι μοιράζουμε κασέρ και ότι δίνουμε λεφτά άμα θέλουμε κάποιον. Αλλά ξέρεις, να θέλει και αυτός εκεί να μην τον παίζει μια ιστορία. Δεν είμαι καμιά εταιρεία με γραβάτες. Εγώ δεν φοράω γραβάτες. Καλή ώρα. Ούτε οι συνεργάτες μου, ναι. Καλή ώρα. Από φτωχά αρχίδια είμαστε και πάμε να βοηθήσουμε κόσμο έτσι όπως κάναμε εμείς. Σιγά σιγά και να κάνουμε κάτι καλό όλοι μαζί και για το καλό του πάνω απ' όλα. Έτσι, καλή ώρα όπως ο Λιβάρ ένιωθε έτοιμος και το είχε πει και σε κομμάτι. Αμέ, 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 αμέ. Ήξερα ότι ήμουν επόμενο. Άμα ο λαιμό σου δεν φτάνει να δει μέχρι εκεί, μάγκα μου κάτσε φρόνιμο, έλεγε ο μικρό. Αυτό είναι το attitude. Αυτό είναι το attitude για να προχωρήσει. Πέρα από μουσική, έχετε άνοιξει και άλλες business. Το On The Grind, το Μπαρμπεράδικο. Θες να μας μιλήσεις γι' αυτό, να μας πει κάποια πράγματα. Τέλος 31, κάτω από τον Άγιο Δημήτριο, στο εργατικό το πάρκο, όπως το ξέρω από Σαλονίκη. Καλά πάμε, ρε μάγκες μου. Πόσο καιρό είστε που έχετε ανοίξει? Σχεδόν δύο μήνες. Καλές δουλειές. Να είστε καλά, ρε μάγκες μου. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ. Και υπάρχει και merch. Έχει merch του City Center μέσα, ναι. Αυτό. Ελάτε να στηρίξετε. Okay. Μέρτς που άλλο μπορούμε να βρούμε? Μέρτς υπάρχει στην Dynasty, τα φιλιά μου στο Γιώργο, ναι, respect. Έτσι, αυτό που λες. Παίζουν τα πάντα εκεί μέσα. Έχουμε από γκρου μέχρι βερμούδες και μπαλακλάβες και καπέλα. Okay. Επίσης έχω ένα link στο bio του δικό μου, το Linktree, που έχει μέσα όλα τα κανάλια του City Center, από Spotify, Apple Music, τα πάντα, Twitter, ό,τι θέλετε, μπαίνετε το τσεκάρτε, είναι στο bio του δικό μου, στο προφίλ του δικό μου. Ωραία. Και στο κάθε καλλιτέχνη του City Center. Άλλο πράγμα που ήθελα να σε ρωτήσω είναι να μου πεις τη γνώμη σου, ρε φίλε, για τα NFTs. Γιατί είναι και κάτι που τότε με τον Ήλιο είχαμε ασχοληθεί, είχαμε κάνει, νομίζω από τα πρώτα, αν όχι το πρώτο στην Ελλάδα, για το 3322. Το πρώτο. Γι' αυτό και βιαστήκαμε. Εμείς θέλαμε γενικά να το κάνουμε πιο συμβατό στον κόσμο, ρε φίλε, που ζει εδώ στην Ελλάδα, γιατί δεν πιστεύω ότι γνωρίζουν πάρα πολύ για τα NFTs. Αλλά το πιστεύετε για το μέλλον? Το πιστεύουμε, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε γενικά σαν εισιτήριο ή σαν κάτι το οποίο, ρε φίλε, θα έχει αυτός που το αγοράσει κάποια προνόμια, πράγματα, ναι, προνόμια για αυτό, ρε παιδί μου. Ναι. Κάποιο merch που θα παίρνουν μόνο αυτοί. Ίσως μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σαν εισιτήριο σε όλα τα live stage, στα live, τα συναυλιακά του City Center, να είναι πίσω σαν backstage VIP, VIP μαζί μας, ναι, να ράζει, ναι, να τα λέμε. Εντάξει, έχει ψωμί μπροστά του. Είναι, νομίζω, σε πρώιμα στάδια. Δηλαδή μπορεί να είναι ένα QR και να το χτυπάμε και να μπαίνουν έτσι και να είναι backstage με το Ρέκτα και το... και ηχητικά. Και το Ράφα και το Λιβάρ και το Ρήμα και το Σοουχούδ και το Σαβίδι και το Silent και... όλοι. Και όποιο γουστάρι, θα το συζητήσετε. Και με τον κουμπάρο μου που θα κάτσε μάθες, ναι. Φουλών. Ωραία τα NFT, ρε φίλε, αλλά physical copies κάποια στιγμή δεν πρέπει να υπάρξουν στα χέρια μας από ένα CD, ένα βινίλιο, μια κασέτα, κάτι. Σίγουρα θα βγάλω κάποια στιγμή βινίλια. Δεν το πιστεύαμε στην αρχή, γιατί ξέρεις πάλι ο κόσμος που ακούει πλέον τη δικιά μου τη μουσική πλέον από την αρχή, ρε φίλε, είναι νεολαία η οποία δεν έχουν. Ισχύει. Δεν χρησιμοποιούν. Είναι βινίλια. Και η γενιά ίσως διαφορετική, έτσι. Αλλά, δεν το έχετε προλάβει το βινίλιο. Έχει ξεκινήσει όμως και η γενιά η δικιά σου να μπαίνει στη φάση του όσοι βινιλίου. Όσοι αγαπάνε τη μουσική, ρε φίλε, ναι, είναι, ναι, ποιοτική, όποια ακούνε ρίκτα. Καλά, και σαν collectable και μόνο, το ότι υπάρχει ένα City Center βινίλιο και το έχεις στο ράφι σου και ας μην το βάλεις να προσφορές, το αγοράζουν. Σε hard copy νομίζω είναι το ύψιστο, ας πούμε, που ναι, μπορείς, ρε, να έχεις, ας πούμε, σαν κοιμήλιο από κάτι. Σαν συλλέκτης για έναν καλλιτέχνη που γουστάρεις. Ναι, ρε φίλε, είναι πολύ όμορφο. Το ύψιστο. Και εγώ όταν σε κάνα δύο χρόνια πιστεύω θα πάρω, εντάξει, να παίζω. Okay. Είναι και ο ήχος διαφορετικός σίγουρα. Καλά, ναι. Θες και ηχοσύστημα σοβαρό για να αποδώσει τον ήχο που έχει το γραφτεί στο βινίλιο. Ναι, ακριβώς. Και ο Cube Mix εδώ πέρα ξέρει από βινίλιο. Εντάξει, είναι... κάτι ξέρω. Το Cube Mix. Μεγάλη συλλογή από βινίλια. Στους μεγαλύτερους συλλέκτες. Το DJ Silence το έχουμε. Σαρά το DJ Silence. Μα μου η μπαλ. Όπου έμαθα τι σημαίνει, να ξέρεις. Για πάμε λίγο, δώσ' τον κόσμο λίγο.
Για πες. Αν και με φωνάζουν και ρίχτα μάμι. Ρίχτα μάμι νόμιζα κι εγώ, αλλά έβαλα μια φίλη μου Ρωσίδα από το μαγαζί, από το Shake, την Πολίνα. Shout out στην Kim. Shout out. Όπου μου είπε ότι είναι γαμό τη μάνα. Ναι. Νίκτα μερ που λέμε και εμείς οι Γάλλοι. Εντεμ. Εντεμ. Μερ. Μερ. Από Γαλλία ακούς... Σίσι Σεπτ. Έτσι. Φρέσ Κορλεόνε, Όσι Ρουτζάκ, τέτοια φάση. Γουστάρεις Γαλλία. Γκάζο, δεν είναι στο κρου. Γκάζο, φίλε, το πράπερ. Εντάξει ρε μπρο, τα lyrics δεν τρελά. Τα lyrics πώς τα καταλαβαίνεις, με translate... Όχι, έχουν κάτω υπότιτλους, σε αγγλικά. Okay, okay. Που εγώ γουστάρω κάτι τέτοιο και είναι κάτι το οποίο μπορεί να δείξει και την Ελλάδα σε πιο mainstream κομμάτια. Ρε φίλε, για ανθρώπους οι οποίοι έχουν και το style και την επικοινωνία με το market, ώστε να βγει κάτι το οποίο είναι εύηχο και για τους ξένους, ρε φίλε, για τα ξένα αυτιά. Και να καταλαβαίνει και θεματικά σου με τι συμβαίνει. Γιατί αλλιώς να καταλαβαίνει τι λέει ο άλλος από κάτω, ρε παιδί μου. Έστω και με subtitles. Ναι, θα βαϊμπάρει όμως, ρε φίλε, και με τον ήχο και μόνο. Ναι, απλά άμα το βλέπει, ρε φίλε, πάντα αυτιστεί κιόλα, δεν είναι. Υπάρχουν άτομα. Όπως είναι και με το πρόσωπο, ρε φίλε. Δηλαδή, αυτός ο βλάκας που μου έβγαλε με την μπαλακλάβα, με άμα δεν μου έχει βγάλει την μπαλακλάβα, θα μπορούσε ο κόσμος ακόμα να ψάχνει ποιος είναι ο τάδε, ο Ρίκτα, ποιος είναι αυτός. Γιατί, ρε φίλε, όλο αυτό πέρα από marketing και όλα αυτά, ρε φίλε, για το οποίο λέω τώρα, ήταν και για να κρυφτούμε και για να κάνουμε και τι να κάνουμε. Εντάξει, δεν κάνουμε κάτι τρελό, αλλά ξέρεις, δεν. Θα έχει την περιέργεια το κόσμο σίγουρα ακόμα. Και άμα δει το πρόσωπο, ταυτίζεται κιόλα. Δηλαδή, ξέρει ποιο είναι ο άλλο. Μαλάζει, ναι. Καταλάβει. Δηλαδή, και το πρόσωπο και τα lyrics και αυτά, άμα τα βλέπει και τα καταλαβαίνει, ταυτίζεται ο κρατή. Εκτό από Γαλλία, άλλε σκηνέ που γουστάρει. Αλβανία πολύ. Okay. Φίνεμ, Νόιζι. Σίγουρα όχι Μαρίν. Γελάει μικρό. Τι άλλο. Χελμπάνιαν, εντάξει, όχι πολύ. Αλλά και το street credit του γουστάρω, γιατί είναι πολύ real τα παιδιά. Αμερική, Τζαμέικα, UK. UK, Πασαλιέ. Συστά το είπα. Συστά το είπα. Μ' αρέσει πολύ Αμπρακατάμπρα. Γαμάτος, ναι, πολύ καλός. Τρελή χρειά έχει όπως πολύ καλή χρειά. Backroad G. Εντάξει, Central City, φίλε, πολύ mainstream για να... Πλέον. Ναι, αλλά ξέρεις, μ' αρέσει το style του πολύ, είναι πολύ unique, ρε φίλε. Έχει κάνει το drill πολύ unique. Αυτό και έχει καταφέρει να γίνει established superstar, νομίζω, στην Αγγλία. Δηλαδή, όχι μόνο Αγγλία, ρε, πλέον γυρνάει παντού Αμερική. Global, ναι, ναι, ναι. Γυρνάει παντού Αμερική. Ο... Αυτό έχει φτάσει στα ίδια μεγέθη που είναι παγκοσμίως όλοι superstars. Αυτός που γυρίζει στον Dodger είναι ένας μάνας ο οποίος δεν έχει κάνει με κάποιον άλλον πέρα από την Αμερική. Δηλαδή, μόνο με Αμερικάνους έχει κάνει, δεν έχει πάει εκτός Αμερικής ποτέ. Ναι, έχει φτάσει αυτό το status τώρα. Δεν θυμάμαι πώς το λένε αυτό το μάνα τώρα. Και ανεβαίνουν τα tracks μόνο από το κανάλι του. Δηλαδή για να κάνεις με αυτό να δεν έχεις. Ανεβαίνει το κανάλι του. Ναι. Δεν μπορεί να το πάρεις το δικό σου κανάλι, ξέρω εγώ. Ναι. Του ανήκει ουσιαστικά το κλιπ. Δεν ξέρω τα λεφτά. Όχι, λέω το κλιπ, ρε παιδί μου, για να βγει από αυτό. City Center 2. City Center 2, 31 Δεκάτου του 23. Για να βγει το 22, ναι, το 22, αλλά. Με ένα χρόνο καθυστέρηση. Τα μισά κομμάτια του Blessed ήταν να μπουν στο City Center 2. Απλά επειδή ήταν το πάω κάπου αλλού και το City Center 2 και ότι. Θα είναι executive producer ο Σαββίδης και εγώ, αλλά γενικά οι παραγωγές όλες θα είναι του Σαββίδη, sound beat, οπότε είχα ήδη κάποια κομμάτια με το Σαββίδη, 4 νομίζω. Οπότε είπα να τα κρατήσω και να κάνω άλλα 10 και να με το Σαββίδη και να βγάλω το Center 2, ναι, το οποίο θα τσουλήσει πολύ πιο όμορφο να το κάνω έτσι. Το Blessed είναι πολλά διαφορετικά tracks, ρε φίλε, διαφορετικά beats, διαφορετικά styles και τα έχω ενώσει όλα έτσι. Ενώ στο άλλο θα είναι ένα... Ναι. Από το ίδιο πρίσμα. Το άλλο ουσιαστικά είναι μια αρχή, ένα τέλος, μια μέση, δηλαδή είναι σαν ταινία. Ταινία. Που σκέφτομαι να το κάνω και ταινία. Όχι μικρού μήκους, ταινία πάνω από 40 λεπτά, σαν το Essence. Το reference μου είναι το Essence, πείτε να την κάνετε το Essence του Geeks. Geeks, ναι. Okay. Χορηγό ψάχνω κυρίως για να τη στείλω την φάση. Και εντάξει, από συντελεστές και τα υπόλοιπα τα έχουμε όλα. Δηλαδή, οι ομάδες μας είναι γερές. Σαλονική περισσότεροι, Αθηναίοι που μένουν Σαλόνικα και έτσι του ξέρω, ρε παιδί μου, και έχω συνεργαστεί. Αθήνα ή Θεσσαλονίκη. Τι προτιμάς. Τι λες τώρα. Αν την προτιμάω γενικά. Αναλόγω στη φάση μου, ρε μπρο. Άμα ψάχνω κάποιον, είμαι στην Αθήνα. Τώρα έχει κατέβει και το παιδί μου, μένω κι εγώ εδώ Αθήνα. Οπότε είμαι Αθήνα αναγκαστικά. Τώρα μένεις Αθήνα, ναι. Πώς φαίνεται η ζωή, ας πούμε, εδώ πέρα σε σχέση με τη Θεσσαλονίκη. Χάος, ρε πρωτελή. Χάος, Χάος, παράνοια. Τώρα να βγει στο Κηφισό και να έχει κίνηση, κάνει σέτα. Αναπολύ στις μέρες Θεσσαλονίκης, ας πούμε, που ήταν πιο τσίλες. Όχι, άμα έχει κίνηση η Γνατία, μου τις πάει παραπάνω. Γιατί, αυτό ρε, φίλε, ήθελα να πω, ότι η κίνηση είναι το ίδιο. Όχι, δεν είναι το ίδιο, φίλε. Απλά είναι μικρότερη πόλη και τώρα, άμα έχει κίνηση, τρελαίνομαι. Δεν μπορώ. Κατέβω κάτω, θα φωνάζω. Φαγητό που έχει καλύτερο, πάνω ή κάτω. Πάνω, ρε μαλάκα. Πάνω, Σαλόνικα. Σαλόνικα. Είσαι καλοφαγάς. Καλοφαγάς, φίλε, είμαι, ναι, πολύ, πολύ, πολύ. Χαλά πολλά λεφτά σου φάει. Ναι, το δικό μου. Αλλά ξέρεις, δεν είναι ότι έχω και πολλά κιλά. Πε
Πες μας λίγο την εμπειρία σου από το καλύτερο live που έχεις κάνει. Αυτό το live είναι, με συγχωρείτε, είναι στις Σικές, στο ανοιχτό θέατρο, 1400 άτομα, κομμένα εισιτήρια, μπορεί να μπήκαν και λίγα παραπάνω. Ήταν σε μια φάση στην πρώτη καραντίνα που είχαμε βρει ένα κόλπο, ρε παιδί μου, με τον διοργανωτή και το είχαμε κάνει σε μια φάση στην οποία δεν χρειαζόταν του πιστοποιητικά του τίποτα. Απλά μια μάσκα να τεμέκει εκεί στην είσοδο. Και μετά την έβγαζε, όρθιο, ούτε καθεστώ, ούτε τίποτα και έγινε τη τρελή. Ναι. Το άναμε στο καπνογόνο σου, κύριε. Ναι, ναι. Χαλαρά, ναι, όλα καλά. Ναι. Ήταν στον ίδιο χώρο που είχε γίνει και ένα live του Τζαμάλ, εκεί πέρα, με τον ίδιο διοργανωτή. Και εκεί πέρα στο Τζαμάλ το live, ο διοργανωτή εκεί πέρα δεν είχε βάλει τώρα σίδερα κάτι τέτοια για να τα κρατάει ο κόσμο. Κακάγγελα κάποιο... κάγκελα ουσιαστικά, ναι. Φτάνει το τέλο, ήταν πέντε σεκιουριτάδε τώρα σε χίλια και άτομα. Εγώ ήμουν πάνω από το τσιγαράκι μου, χαλαρά με ένα φίλο μου. Σε μια φάση ο Τζαμάλ λέει τέλος, κατεβαίνει κάτω και δεν έχει φύγει ο κόσμος. Γιατί κάποιος είχε βγει, νομίζω η overdose, κάτι τέτοιο. Και βγαίνει πάλι ο Λιάκος και λέει: θα πω ένα τελευταίο κομμάτι, το Φαβέλα. Ξέρω, τρελαίνονται όλοι. Και φίλε, ορμάνε όλοι κάτω, ρε. Και ρε φίλε, σε κοιτάζει, δηλαδή. Όλοι, τι ήταν, να κρατήσουν πέντε άτομα. Γιατί πήγαν τι παίξει και λίγο, αλλά δεν έγινε κάτι. Τώρα του πατήσανε. Και φτάσανε μπροστά. Και ήταν ο διοργανωτής, ο κοντός, ξέρει πολύ καλά ποιον λέω τώρα, αυτός με ξέρει. Φέρ' τα φράγκα, ξέρεις εσύ, όχι. Και τίποτα, είναι πολύ κοντός αυτός ρε φίλε ο τριανωτής και είναι πολύ αστείος γενικά έτσι πως το έκανε και γίνει της τρελής, άρα και στο Λιάκο και στο Δαλαδάλα. Και ναι, αυτό ήταν πολύ αστείο τώρα, παρένθεση. Γιατί ήταν ο Δαλαδάλα τρελαμένος μέσα σε χίλια άτομα, α, τέλος, φτάνει, όλοι πίσω γιατί, και είναι τόσος ρε. Τι είσαι εσύ, ξέρω εγώ. Ναι. Πώς να κρατήσαμε εκεί πέρα. Πώς να τους κάνεις καλά, έτσι. Πώς να τους κρατήσεις τώρα. Αυτό. Αυτό είχα δει εγώ και το live και μετά ήμουν εγώ το επόμενο live και είχα ενημερώσει για όλα τέτοια. Βάλτε καγγέλα. Ναι. Εμένα είχαν σκάσει απ' έξω κάτι πιτσιρικάδες γιατί είμαι από τις Σικές και ήταν εκεί αντιδήμαρχοι και τέτοια που ξέρανε πιανού είμαι και τέτοια. Τη μαμά μου και τον μπαμπά μου, ξέρω εγώ. Γιατί εμείς μένουμε και το πατρικό μου είναι αυθαίρετο εκεί που είναι και μετά μπήκε στο σχέδιο πόλης και τέτοια. Οπότε ξέρεις, μιλούσαμε με αντιδήμαρχους και τέτοια. Είχατε παρεδοχή. Κάνανε πρίζανε εκεί και τέτοια. Ναι, πότε θα γίνει και τι θα γίνει και τι θα γίνει. Okay. Οπότε ξέρανε ποιος λεγάμενος ήμουν εκεί. Λεούδης Δημήτρης λέγομαι. Γιατί να θέλει να στείλει μήνυση. Δηλωτός. Ναι, ναι, ναι. Δηλωτός. 16/5/99. Θα δίνεις όλα τα ίνφος, έτσι. Δοή Αμπελοκήπων. Αφημί τώρα. Δοή Αμπελοκήπων. Δοή Αμπελοκήπων Σαλονίκης. Αφημί δεν θυμάμαι τώρα. Εντάξει. The Good Vibes Show. Ρίκτα για το The Good Vibes Show. Λέει ένα αρέστην πίσω στο mat clip. Πολιτική δεν κάνω backflip. Έχω δυο χρόνια σε ρί, φωνάζω fuck sleep. Μόλις πηδήξαμε το φράχτη. Λέει και νιαλούζω με βενζίνη και τα κάνω όλα στάχτη. Είμαι hookstar, όλοι με ξέρουν μες στο block. Δεν είμαι βλάκας να ανεβάζω σε story φωτό το Glock. Πιτσιρίκο εδώ είναι gangland, πες μου ποιο να φοβηθώ. Κάθε μήνα δικαστήριο δεν έχει σταματημό. Γνωστό το story σας, fake ρόλοι, fake G's είστε. Αν κάνεις ό,τι λες στη φυλακή γιατί δεν είσαι. Στο φόβο στην παράνοια κάθε μέρα το ζείτε. Είστε fake bitches, βρείτε καμιά τρύπα. Τρία live μες τη βδομάδα αλλά πήγα στο δικηγόρο. Όταν βγάζουμε λεφτά μα ακόμα λάθη εγώ πληρώνω. Τρία χρόνια πάνε βλάκα από όταν έβγαλα το δώρο. Πάνω κάτω την Ελλάδα πουθενά δεν κάνεις δώρο. The Good Vibes Show. Ξέρεις, θέλω άλλο να σε ρωτήσω για την όλη φάση που εντάξει είμαι κι εγώ λίγο γουστάρω. Τα σχολάς. Ναι, τα σχολάς. Θέλω να σε ρωτήσω αυτό όλο το wave πώς το βλέπεις, να μου πεις τη γνώμη σου. Στο εξωτερικό ρε φίλε γαμάει στην Αγγλία πλέον το dancehall. Το okay. Κάνω γαμισέτα και το πιο African του... Πώς μου το όνομα? Πιο African Beats. Ρε φίλε, και τα Afro Beats είναι... Και τα έχει κάνει πολύ μέσα το τελευταίο Μπερναμπόι. Και ο Whiskey και ο Davido είναι... Δεν μ' αρέσει τόσο γιατί δεν το έχω τόσο πολύ στο τραγουδιστό. Γουστάρω Tiga πάντως dancehall. Νομίζω εντάξει και στη Τζαμάικα ρε φίλε είναι, που είναι το origin είναι πολύ... Τα Μάικα είναι πολύ χαρκορίλα ρε μπρο, δεν αφήνουν τώρα να ανεβείς στην κάβαλο άντρα. Άμα δικάει άντρας μηχανάκι δεν μπορεί να ανεβεί άντρας στην κάβαλο από πίσω. Θα σε θεωρήσουν γκέι ξέρω. Τσίτσιμαν. Και σε σφάζουν σου κάνουν μια χαρακιά και καλά στο πρόσωπο ποιος είναι. Είναι σε κάποια πράγματα πολύ πίσω. Ναι, όποιος γυρνάει το ντουμάνι του σε άντρα, άντρα σε άντρα, πάλι το θεωρούν ομοφυλόφιλο, πάλι το χαρακώνουν. Ο καθένας πρέπει το δικό του. Το δικό του καθένας και πάλι το γυρνάνε μόνο σε γυναίκες. Τώρα αυτά είναι χοντράδες, εντάξει. Για την όλη κουλτούρα. Εμένα αυτά μου φαίνονται. Είναι ιδιαίτερη σαν λαό, ρε. Ναι. Αλλά εντάξει, ναι. Και αυτό βγαίνει και στη μουσική, γιατί η μουσική είναι πολύ αφιλτράριστη. Άμα ακούσει δηλαδή, και του τοίχου και του καταλάβει κάποιο, γιατί πιο πολλοί δεν καταλαβαίνουν τι διάλεκτο τα πατουά.
Είναι πολύ raw, ρε φίλε. Είναι πολύ ομό όλο αυτό που έχει από τα ερωτικά τους. Να τα πω ερωτικά. Σεξουαλικά είναι. Σεξουαλικά. Από τα γκαγκστερικά τους, από όλα, ρε φίλε. Ερωτικά δεν έχει σίγουρα, ρε φίλε. Οι dancehall queens δηλαδή δεν είναι. Τι πες. Αλλά απ' την άλλη, τι πάθες, ρε φίλε. Μου έχει βάλει ομάδα σαν κομμάτι του Vibes Cartel που είναι μέσα στη φυλακή και λέει every time I fuck. My cocky get suck. My cocky get suck. Μαλάκα. Δηλαδή, εντάξει, Vibes Cartel, respect. The teacher. Έτσι θα πάνε να το... ο Popcorn. Όχι, εντάξει, τώρα δίνει τα βρίσκουν, τα βρίσκουν και αυτός. Έβγαλε κομμάτι. Πώς είναι η μπάρα μου, δεν θυμάμαι την μπάρα. Vibes Cartel, σε κάνω όπα. Είσαι νούμερο 2 σαν τον Popcorn. Είσαι second place, πάντα σαν τον Popcorn. Καλός και ο Popcorn, εντάξει, αλλά... Καλά, εμείς θα πούμε τώρα για τον Popcorn και τον Vibes Cartel, εντάξει. Αλλά το impact που έχει κάνει ο Cartel, φίλε, στο dancehall... Είναι πατέρας. Υπήρχαν και πιο παλιοί έτσι, ήταν σχολάδες, αλλά αυτός, ρε φίλε, άλλαξε πολύ τη φάση. Το έκανε δηλαδή όλη την αλητία, όλο αυτό έφερε άλλο αέρα στη φάση. Αυτό δεν ξέρω κατά πόσο το καταλαβαίνει η Ελλάδα, το ότι το dancehall είναι αλήτικο και το ότι είναι τώρα τύποι οι οποίοι σφάζουν. Ναι, δεν το καταλαβαίνουν. Για να καταλάβει το ελληνικό κοινό ότι το dancehall είναι street, θα πρέπει να το ακούσει στη γλώσσα του. Μα αυτό έγινε με όλο το trap movement και rap movement και όλο το. Εμείς, ας πούμε, που παίζαμε μουσική στα κλαμπ και αυτά που ήταν αγγλική. Νομίζω ότι ήμασταν από τους πρώτους που το καταλάβαμε ότι χρειάζεται, ρε φίλε, να γίνει στα ελληνικά αυτό για να το καταλάβουμε. Ναι, 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 ναι. Γιατί ο κόσμος το γουστάρει σαν ρυθμό, σαν bounce, σαν. Καλό dancehall στην Ελλάδα τώρα εδώ από Ξάνθη που είναι. Κάνει ο Τσίκο, μπρο, το πιο τρελό. M16. Μπρο. Και respect και σε Jeff Aya και Mocha Juniors γιατί είναι μπαμπάδες και αυτοί. Πατέρες. Δικά μας παιδιά, ρε μπρο, τώρα αυτά είναι αυτονόητα. Αυτά, και ο Jeff Aya από Ξάνθη. Γενικά η Ξάνθη ναι, καλά, έχει κάνει movement. Dancehall πολύ, γενικά και από rap η Ξάνθη. Από Cap 10 μέχρι τώρα. Ναι, ναι, ναι. Έχει πολλά άτομα. FF είναι τώρα γάμισε τα δεν. Εντάξει, ναι. Σαρά στο Τσίκο, το καλύτερο dancehall της Ελλάδας. Το καλύτερο dancehall της Ελλάδας. Μπείτε να ακούσετε Τσίκο. Ναι, νομίζω ότι είναι ο πιο active dancehall σε αυτή τη στιγμή και το κρατάει full Jamaican. Γιατί αυτά ακούει και αυτός. Είναι τρελαμένο ναι, σπίτι, ναι. Μιλάμε. Freaking girl is the girl I want. Για μισή λεπτά. Freaking girl is the girl. Πώς είναι να συνεργάζεσαι με το Silence. Για πες, Μίτσο. Θα τον βγάλω έξω από το δωμάτιο να τα πεις χωρίς να ακούει. Να φύγω, παιδιά, ακόμα. Τι εννοείς πως είναι, από ποια οπτική γωνία, όπως λέγει ο φίλος μου πιλότος. Πόσο εύκολα μπορεί να βγει ένα κομμάτι, σαν χημία, ρε παιδί μου, πώς δένεται αυτό. Πανεύκολα. Σαν χημία, αν μιλάς για τη χημία και το πόσο εύκολα μπορεί να βγάλουμε ένα track, είναι πανεύκολα γιατί ξεκινάμε με τον μάθο πάντα από το 0 το beat παρέα, τα sample, τι κουστάρω. Δηλαδή, ο μάθο μα κάνει τα δικά του. Και όταν μέναμε μαζί, ξέρω εγώ, καμιά εβδομάδα, 10 μέρες που θα μείνουμε μαζί. Όταν ξυπνήσω εγώ που ξυπνάω λίγο πιο μετά το μάθο, ρε φίλε, ο μάθος μέχρι τότε έχει παίξει λίγο manager, έχει κάνει τα δικά του beat. Θα έχει τρίψει κανένα λάθος τσιγάρο. Πιο πολύ έχει παίξει manager, εντάξει, μην τον εκθέσουμε, τα πάμε όχι. Τα καλύτερα τσιγάρα στριβεί, όχι. Μαλακίες, λέω. Δεν ξέρω να στριβώ, αλλά ξέρω να πίνω. Για τα τσιγάρα του μάθου, λέω, μαλακίες, μην νομίζετε. Εντάξει, ναι. Εν πάση περιπτώσει. Οπότε ακούς τα beat που έχετε. Από το μηδέν καθόμαστε τώρα κάνουμε το beat και εγώ όταν κάνουμε αυτό το πράγμα γουστάρω πολύ παραπάνω το να είμαι μέσα στο σόλα, ρε φίλε. Δηλαδή είναι από το μηδέν, είναι κάτι δικό μας, είναι φίλος μου. Και πολλές φορές μου δίνει την ευκαιρία. Είναι οικογένεια ο μάθος, δεν είναι. Και ο Μίτσος πολλές φορές. Δηλαδή κάνει πολλές καλές ιδέες. Μπορεί να ξυπνήσουμε μια μέρα, ξέρω εγώ, να μου πάρει να σκάσει σπίτι και να μου πει πάμε αυτό το σπίτι. Αυτό με τον Gold Digger μας το έχει πει Μαρία, ξέρω εγώ. Ή με τον Τζον Σίνα το άλλο ή τα άλλα samples που έχεις. Δηλαδή που έχεις κάσει με πολλά samples και μου λέει άκου αυτό ξέρω εγώ και τέτοια. Και έχει πολύ καλό αυτή γενικότερα. Και επειδή κάνουμε αυτό και ο κύκλος μας το βλέπει ότι χρησιμοποιούμε παλιά κομμάτια ή κάτι τέτοιο έστω για τα beat και για τα κομμάτια για το refrain ξέρω εγώ κάτι τέτοιο. Έρχονται και αυτοί με ιδέες, δηλαδή και οι φίλοι μας. Ναι, πάντα ναι, ναι, έρχονται ναι, και πούνε ξέρω μαλάκα σχέτηκα αυτό σήμερα γιατί δεν το ξέρω. Πολύ καλό, πολύ ωραίο. Ναι, ναι, γαμμά, πολύ ωραίο. Γενικά το περιβάλλον σου γύρω, ρε φίλε, ναι, αυτό ναι, ναι, είναι επιρροές σου. Οπότε έχετε στην άκρη πολλά κομμάτια ίδιο σας. Έχουμε. Δεν ξέρω καν πόσα, εγώ δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα. Την πρώτη φορά που μπήκαμε στούντιο μαζί, στο Ground Zero στην Ακρόπολη πριν πες για τότε. Α, ναι. Μπήκαμε πέντε tracks. Σε ένα, το πρώτο βράδυ που γνωριστήκαμε το και το που γνωριστήκαμε, που μπήκαμε στο στούντιο στην ουσία. Εκεί το έγραψα. Όλο το EP γράφτηκε εκείνη τη μέρα. Το έγραψα. Σημειώνω πάλι το έγραψα, όχι το ηχογράφησα. Ναι, ναι. Εντάξει, ναι, ναι. Να κάνω delivery για να τα κάνω αυτά, εφόσον έχω κάνει και 200 φορές στούντιο, μπορώ να το κάνω, ρε φίλε. Ναι, και σε 5 ώρες γράφω, ρε φίλε, 10 tracks σε 5 ώρες, ναι. Εγώ και πέρα δεν θα βγουν καλά, αλλά. Ναι, και λέω, οκ. Okay. Φίλε, όταν βλέπεις ότι ο άλλος είναι full δημιουργικό. Άρα, ήταν οι πρώτες μου επαφές, οι μεγάλες, οι οποίες, ρε φίλε, είχα κάνει κάποιες ήδη με κάποιους άλλους beatmakers, τώρα και τέτοια, ξέρω εγώ τι να σου πω, που θαύμαζα πολύ πιτσιρικάς και τους απομυθοποίησα. Και ήταν οι πρώτες μου επαφές μετά από αυτούς, οι οποίες, ρε φίλε, ήθελα να αποδείξω ντε και καλά ότι είμαι αυτός, κάνω αυτό, ναι, θα γαμίσω. Ναι. Ξέρεις, εγώ θα μου το δώσω αυτό και θα το εκμεταλλευτώ τέρμα, ρε. Ναι, ναι. Θα το πάρω αυτό που μου δίνεις τώρα την ευκαιρία και θα την κάνω top. Δεν θα το πάρω και θα πω έκανα απλά με αυτόν.
για να πω στους φίλους μου στην παρέα μου, έκανα με το Silence. Ναι, έκανα με το Rage. Έκανα με τον κανόνα, έκανα με τον έτσι, έκανα με τον άλλον, έκανα με τον πιλότο, έκανα με το. Το κάνω αυτό γιατί, ρε φίλε, και το εκπροσωπώ και είμαι αυτός και στο δείχνω τίγκα, άμα θες, έλα, τεσταρέμε. Και, ρε φίλε, έτσι είναι σαν εγωισμός, δηλαδή. Και πρέπει το νιώθεις και να μπεις μέσα. Πρέπει η νεολαία γενικά του ραπ, ρε φίλε, όλη η νεολαία της Ελλάδας του ραπ, που χώνει ραπ. Να μην κυνηγάμε όμως συνεργασίες, ρε φίλε, δεν και καλά. Εντάξει, κάποιοι, ρε φίλε, κάνουν τα δικά τους και βγάζουν λεφτά, κάποιοι άλλοι έχουν από οικογένειες, δεν είναι κακό. Και χρησιμοποιούν τα λεφτά αυτά για να κάνουν κάποιες συνεργασίες στην Ελλάδα. Και εγώ έχω πληρωθεί για να κάνω fit, ένα fit που έχω με τον Τζου. Δεν είναι αυτό το θέμα. Ο Τζου, ρε φίλε, π.χ. η οικογένειά του έχει λεφτά, από την Κατερίνα το παιδί, δεν είναι άνθρωπος ο οποίος επιδεικνύει ότι έχει λεφτά. Δεν θα το δεις να. Στους φίλους του είναι παντού. Δεν θα το δεις ότι είναι έτσι. Αλλά δεν θα έκανα ποτέ εγώ με κάποιον άνθρωπο που έχει τώρα άπειρα φράγκα και θα μου λέει στο κομμάτι. Με τη ΜΟΕ, το Rolex και. Πουτσιλίγκα τέτοια. Γιατί δεν είμαι αυτή τη φάση, ρε φίλε. Μπορεί να έχει οικογένειά σου λεφτά. Είχα και εγώ κολλητό που έχει πολλά λεφτά η οικογένειά του. Δεν ήταν έτσι. Δεν το έδειχνε. Δεν το είπε στην ιστορία. Αλλά δεν βοηθούσε. Πρέπει, ρε φίλε, να συμβαδίζουμε γενικά με την πραγματικότητα. Είμαστε στην Ελλάδα. Τα μπάτσι σίγουρα δεν είναι παιδιά του λαού. Ήρθε η ώρα για BBQ 3. Σίγουρα. Ναι. Να πάνε να γαμηθούνε. Εδώ είμαστε νεολαία, ξαναλέω, να μείνει στα πολιτικ, να έχετε τα πιστεύω σας και στις μουσικές σας και σε όλα γενικά και να πάμε μπροστά σαν κοινότητα γενικά του ραπ. Τώρα τα υπόλοιπα στα αρχίδια μου, την οικογένειά μου κοιτάω, όσους κάνουμε ραπ να βοηθάμε. Γιατί ρε φίλε, έχουμε πολλή απήχηση περισσότερο. Αυτό, ναι, συμφωνώ απόλυτα. Γιατί ναι, και ρε, τα πιτσιρίκια σας έχουν, ας πούμε, σας γουστάρουν τρελά, ακούνε τη μουσική σας. Σε διακόψω. Εννοείται. Με τις φωτογραφίες και με αυτά, ρε μαλάκες, να έχεις, να είστε λίγο πιο τέτοιο. Όχι, εντάξει, δεν είναι. Αρχές, τρόπους να έχεις. Αυτό, ο τρόπος. Δεν μπορούν να το διαχειριστούν κάποιες φορές, ίσως. Δεν τα κράζω. Απλά, ναι, να έχετε αρχές και τρόπους. Δηλαδή, καταλαβαίνω πάρα πολύ. Είμαι πολύ λαϊκό παιδί από πολύ φτωχά αρχίδια και τα εκτιμάω πάρα πολύ αυτά τα λαϊκά πράγματα. Προτιμώ να έρθεις να μου δώσεις το χέρι σου και να μου πεις είμαι αυτός, ακούω τη μουσική σου, με έχεις βοηθήσει πάρα πολύ σε κάποια προβλήματα που είχα. Ανθρώπινα πράγματα. Ξέρω εγώ, ναι, με βοήθησες επειδή έβαλα το κομμάτι μου στην πρώην μου και τη πήγα και ένα δώρο και τα ξαναβρήκαμε. Μέχρι και αυτό, σαν αρχίδια μου, μπράβο ρε φίλε, είναι γουστάρο. Είναι πιο ωραίο, πιο σοβαρό, πιο ανθρώπινο ρε φίλε. Από το να σκάσεις έτσι. Να είσαι έτσι, με βλέπεις δηλαδή μέσα στο κλάδι που δεν είναι αλλού έξω, προχωράω και έχεις κάτσει μια γωνία και έχεις στήσει μαλάκα τώρα τέτοιο κόλπο ολόκληρο ρε φίλε. Ναι, έχεις βάλει και κάποιον να κάτσει στη μέση να μην περάσω και έχεις κάνει έτσι και να τη βγάλεις τα χλεφτά και να. Ποιο το νόημα, ναι. Νόημα έχει στο μυαλό του. Ο καθένας έχει το μυαλό του, μπρο, δεν είναι. Εντάξει, κάποιοι πάμε μπροστά, κάποιοι μένουμε στάσιμοι, κάποιοι πάμε πίσω. Ναι. Όπου, μέχρι όπου μπορεί ο καθένας. Δεν θα σε πάει πίσω αυτό. Απλά ξέρω, εγώ βγάζω μια εικόνα, ρε φίλε, για τον κόσμο που με ακούει. Κακή. Δεν πάβουμε να είμαστε άνθρωποι, ρε φίλε, να έχουμε την προσωπική μας ζωή, την καθημερινότητά μας, ρε φίλε, και να μας καταλαβαίνουν. Οφείλει κάποιο. Εμένα υπάρχουν άπειροι φαν οι οποίοι με καταλαβαίνουν πάρα πολύ και ξέρεις. Από την πρώτη κουβέντα που θα πει θα είναι μπρο μου, sorry ρε φίλε, ξέρω εγώ πώς να είσαι στη φάση τώρα. Θέλω να, αυτό με έχει βοηθήσει εκεί, άπειρη. Και θα το εκτιμήσει να μου μιλήσει ανθρώπινο. Ναι, και μια φωτογραφία άμα δεν σου κάνει κόπο, αυτή τι κόπο να μου κάνει. Ναι, εκεί ό,τι πόρεμα με κοροϊδεύει. Αυτό λέω ότι είναι ο τρόπος. Βρίσκω δηλαδή αυτό επειδή η μαλάκα, δηλαδή έρχομαι του κάθε μαλακισμένο να μου κάνει έτσι και να μου λέει, μου λέει αυτό τώρα ρε φίλε. Δηλαδή, ναι. Τι ψυχή έχει αυτό. Ο τρόπος είναι τελείως. Ναι, οι αρχές είναι μπρο από το σπίτι σου, από την παρέα σου, αυτό είναι. Να έχει τρόπου, να είναι καλή μέρα, ένα ευχαριστώ. Είναι όχι του Θεού μόνο, είναι ανθρώπινα πράγματα. Που θα έπρεπε να είναι αυτονόητα, αλλά δεν είναι δυστυχώ. Σε έχει καλώσει κανείς να σου πει κάτι και να θετικά, ρε παιδί μου, σαν φαν. Να σου έχει κάνει, να σου έχει δείξει κάτι, ρε παιδί. Τατού. Με έχει φαντάσει πολύ, ναι. Okay. Ένα τσιπρέ κουμπάρο από Κύπρο. Κύπρο, άρα στην Κύπρο δεν έχω πάει ποτέ. Θα κάνουμε πολύ δυνατά live stage στην Κύπρο. Μόλις καταφέρω να τελειώσω τα προβλήματά μου με τον νόμο και να μπορώ να έρθω. Με το καλό. Ναι, είστε καλά. Και σύντομα. Ναι, σαρά στο μπρο που είχα πριν βγάλω τον πρώτο μου δίσκο. Ναι, για πες τι έκανε. Έχει κάνει ένα τύπο με μπαλακλάβα στην πλάτη του, κάτω γράφε City Center, δύο σπασμένες αλυσίδες που έχουμε εμείς γενικά στο δίσκο πάνω. Και στο κεφάλι πάνω το ρο που είχα από το γραφιστικό από το δώρο από τότε, για το Ρίκτα. Και είναι ακραίο ρε φίλε τώρα να έχω δισκογραφία 5-6 μήνες και να κάνει τατουά στην πλάτη του τώρα όλοι από πίσω έτσι μέχρι. Extreme. Είναι extreme. Ναι, ρε μπρο, γιατί δεν είναι μόνο μια μπαλάκλαβα και ένα city center, είναι και το ορόσουλο του κεφάλι. Και... Ναι, ήταν πολύ, πολύ στοχευμένο. Πολύ... Ακραίο. Ιδρώνω, το λέω και ιδρώνω ακόμα. Τα respect μου. Το πρώτο ήταν αυτό το τατουά. Το πρώτο τατουά του city center ήταν αυτό. Ναι. Γενικά εγώ πάνω μου έχω 7-8.
Και γενικά παίζουν. Μαρία έχει άλλα δύο. Και γενικά παίζουν. Μπάρος με έχει άλλα δύο. Σκοπεύεις να κάνεις και άλλα τατού. Κάτι άλλοι φίλοι μου έχουν άλλα δύο, τρία. Θα κάνουμε και άλλα τατού, μπαρέ, θα κάνουμε σίγουρα. Ναι. Έλα στο σεκ, φίλε, να σε φτιάξω. Στο σπίτι δεν βαράς, όχι. Όχι, ρε. Όχι, θα κάνω σίγουρα στο σεκ. Σαράγκο στο σεκ. Είμαστε όλοι εδώ πέρα τα two lovers. Τέλεια. Οπότε έχεις πλάνα στο μυαλό σου, σχέδια και τα λοιπά. Θα βαρέσουμε ένα κάμπο ωραίο εδώ στο κεφάλι. Σου τι θέλεις. Το λέω και live. Δέσμευση ήταν αυτό. Έκανα πώς για να πεις με ερώτηση. Να το κάνω τζάμπα ήταν. Όχι, πλερώνω, δεν έχω θέμα. Είναι απλά, ρε. Γενικά όσοι είμαστε... Ορίχαμε τους φίλους του, είναι αβέρτος. Όσοι είμαστε από φτωχά αρχίδια, ρε φίλε, οφείλουμε να είμαστε άπλες, εντάξει, δεν γίνεται. Το λέω και το ξαναλέω το φτωχά αρχίδια, αλλά έτσι είναι, μάγκες. Να είναι καλά, οι γονείς μου που είχα χαρτιλίκι και ήταν 2 ευρώ. Το έχω και μπάσιμο σε... Respect. Σε 23. Respect. Είναι με το Night Grind το κομμάτι αυτό στο Blessed. Γενικά πρέπει να στον δρόμο έξω να βοηθάμε ή το κάθε εργαζόμενο, οτιδήποτε. Τώρα, εγώ έχω στην τσέπη μου 400 ευρώ. Και πάω στο Κολονάκι, σε ένα φίλο τώρα. Πήγα και στο Κολονάκι, τώρα πανά θεμάμαι. Και έβαλα και τη Σιντερέλα στο Κολονάκι να πιούμε κρασί, ναι, και να πάμε και τυράκια εκεί, ιστορίες. Εντάξει. Γιατί όχι. Θα συνεχίσω να το κάνω. Μάλιστα εκεί πέρα. Πέτυχα τον Μπογδάνο, πήγα να το φτύσω. Καλό είναι που αλλάζουν ότι πάει η μικρή τάξη, πάει στο Κολονάκι και πετυχαίνω τον Μπογδάνο και πάω να το φτύσω, ρε φίλε. Ότι έχει δυνατότητα. Δεν είναι καλό αυτό. Καλό είναι. Καλό είναι, πιστεύω, ναι. Είναι καλό. Έτσι, να πέσει ανιστορικά. Στο σερβιτόρο, ρε φίλε, και μπουρμπουάρο πολύ αφήνω και έτσι. Όχι για να έχει να λέει ότι ωραία και το αφήνει και τέτοια, γιατί φοβάμαι τι λεπτές γραμμές που λέω και τέτοια, να μην παρεξηγήσω και να κράξουν ότι άντε ωραία και να την κράξουν και ακόμα δεν έχει ξεπουληθεί και τέτοια. Ποιο underground από εμάς, ελάτε να μου δείξετε ποιοι είστε, άμα θέλετε. Εδώ, να μετεστάρετε, ελάτε, άμα θέλετε, στην τελική. Το θέμα είναι, ρε φίλε, να είσαι άνθρωπος. Ναι, αυτό, να δηλαδή, ναι, έχω 400 στάρικα εδώ, αυτά που πήρα κάνουν 100 και 130. Και δεν θα δώσω 150, ρε φίλε. Τι θα το κάνω, του δώσω, του πω, δώσω με ένα δεκάρικο, δώσω με 5 ευρώ. Αφού είναι ένα κοστάρικο, να λέω, άλλος, ξεκόλα, τι ξεκόλα, πάρτο. Και κυνηγέστε. Όχι, δεν κυνηγιόμαστε. Ναι, ρε, λέω αυτά τα πράγματα. Ότι δεν γίνεται. Τώρα ξεκόλα. Έχω στην τσέπη μου τώρα τόσα λεφτά. Εδώ στο κοσάρικο, ρε μπρο. Αφού τόσε ώρε από πίσω μου τέτοια. Ναι, δεν είναι ότι θέλω εγώ δεν και καλά σερβιτόρα από πίσω μου να κάθεται. Ξέρεις, το αφεντικό σου πάνω σου λέει αυτό. Αφεντικό σου. Εργοδότη. Το αφεντικό σου δεν είναι. Και εγώ έχω μαγαζί και δεν θέλω να λέω αφεντικό. Αλλά ο εργοδότη σου, ρε φίλε, πάνω σου λέει ότι να αυτό είναι ο τάξο. Κάτσε εκεί πέρα από πίσω του. Εσύ πα το κάνει επειδή με ακού. Αλλά εγώ δεν το κάνω επειδή έτσι. Ξέρεις, είναι αλληλέδωτα όλα. Ότι... Ναι. Άνθρωπος πάνω απ' όλα. Είναι, νομίζω, το πιο σημαντικό είναι αυτό. Και το λέει το χειρότερο σκουπίδι αυτό, έτσι που πάει να γίνει άνθρωπος. Λέει, τα μούτρα με φάγα στον δρόμο, γύρες κάνω με τα αμάξι. Όχι αδερφούλη δεν σπρώχνω, τη ζωή μου έχω αλλάξει. Μα βλέπεις πάλι κάνω τώρα. Και πάλι πίσω μου είναι μπάτσι. Έχω στο τέλο το δικηγόρο. Θοδωρή για πες τη φάση. Μπαλακλάβα κι αλητίες. Ένα κιλό δικογραφίες. Τα μπουκαλάκια γυρνούσανε χώρο. Πηδούσαμε με τις κυρίες. Μπολικές παρανομίες. Έχω να κάνω εμπειρίες. Κάτω για τον εαυτό σου να μείνεις εκτός από αυτές τις βλακίες. Κάθε πρώτο του μήνα στο τμήμα πηγαίνω μαλάκα από τα 17. Κουκούλα καπέλο στο στόμα ένα λάκι. Δεν νιώθω τα κορδόνια σφιχτά. Έχω το νου μου γυή και τα τρία μου μάτια ανοιχτά. Στην πλάτη φορτίο βαρύ, μαύρα μέσα ανοιχτά στα κεντρικά. Θέλει να μάθει τι είναι το δώρο. Μικρούλι μου που πας να μπλέξεις. Δαχτυλίδια σαν τον Κρόνο. Και ένα στέμα για τη στέψη. Τι να τον κάνει αυτό το φλόρο. Στη θέση μου ποιος να αντέξει. Γάμω τον κάθε αστυνόμο. Για τον Κωστά και τον Αλέξη. Ήταν ο Ρίκτα για το The Good Vibe Show, κουφαλές. The Good Vibe Show. Μέσα στην ελληνική δισκογραφία υπάρχει κάτι που θα ήθελες να αλλάξει και μάλιστα σύντομα? Οι εταιρείες που έχουν γενικά, που μοιράζουν τα λεφτά, γιατί δεν ξέρω αν οι άνθρωποι, οι εταιρείες πρέπει να αλλάξουν, που διαχειρίζονται αυτές τις εταιρείες. Εντάξει, δεν είναι τους βάζω λεφτά και τους βάλω. Ναι. Απλά υπάρχουν πολλά λεφτά και πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να παίρνουμε, είτε copyrights, είτε κάποια άλλα από τα μαγαζιά, ρε παιδί μου. Γενικά διάφορα που δεν θυμάμαι, δεν είμαι και καλό να ξεκώσω αυτά. Ούτε ξέρω ακριβώς για να τα πω ακριβώς και να είμαι αυτός ο άνθρωπος. Απλά, ρε φίλε, με γεγονότα και με μαρτυρίες από άλλους ανθρώπους, ρε φίλε, που μου το αποδεικνύουν ότι δεν παίρνουμε αυτά τα λεφτά, τα λέω. Δεν τα λέω από το κεφάλι μου. Ναι. Ότι είμαι ο νοικοκυρέος που λέω, μας κλέβουν και. Νομίζω ότι τη βαθιά γνώση της μουσικής βιομηχανίας την έχουν, ρε φίλε, οι μεγάλες εταιρείες και ξέρεις και οι ζωγραφικές.
Και όσο πάει προς τους καλλιτέχνες. Γενικά πρέπει να φύγει. Είναι λιγότερο η γνώση που έχουν προς ό,τι γίνεται. Το κόλλημα του ακροατή. Π.χ. εγώ, γιατί άμα μπω στην τάδε εταιρεία, τη γνωστή, γιατί θα αλλάξω τη μουσική μου, ξέρω εγώ. Εγώ εκπροσωπώ αυτό που είμαι. Αυτό που κάνω, αυτά που λέω, τα είναι βιωματικά όλα. Δηλαδή, ας πάλι να βάσω με τεστάρι κάποιο να δει την καθημερινότητά μου, να δει αν είναι βιωματικά ή δεν είναι. Αυτά τα πράγματα όλα πώς θα αλλάξουν από τη στιγμή που θα μπω σε μια εταιρεία που είναι εμπορική. Που τη λες εσύ εμπορική. Εμπορική είναι και η εταιρεία που είμαι τώρα. Ό,τι βγάζει λεφτά από τώρα έχει. Είναι αλλού, ξέρω εγώ. Ο ντόφ είναι αλλού, αυτή είναι αλλού. Γιατί είναι εμφανές που είναι καταρχάς, ρε φίλε, και από παντού, από όλο, και από τα social και από αυτά όλα. Δεν είναι ότι μην είναι κολλημένος ο κόσμος, ο ακροατής γενικά, να μην κράζει, να μην είναι κολλημένος πολύ και να στηρίζει τον καλλιτέχνη που γουστάρει και πιστεύει αυτά που λέει, ρε φίλε, και ενσαρκώνεται με αυτά που λέει, δηλαδή τα νιώθει. Πολύ σημαντικό. Ναι. Άμα τα νιώθει, θα το στηρίζει σε κάθε φάση. Μην γίνεσαι hater και κράζει απλά και ότι. Και πήγες εκεί και ξεπουλήθηκες. Η εταιρεία σήμερα, ρε φίλε, είναι κάτι πολύ huge. Στην Ελλάδα, οι δύο τουλάχιστον, οι τρεις που υπάρχουν. Η μία είναι εξαγορασμένη με μια πολύ μεγάλη στο εξωτερικό. Η άλλη είναι με πολλά κονέ και έχει τα πάντα από λαϊκό μέχρι το μισό ραπ, την μισή ραπ σκηνή στην Ελλάδα. Και η άλλη έχει τους πιο και καλά underground και όλα αυτά, που είναι μια εταιρεία η οποία απλά παίρνει τα εξώφυλλα και τα ανεβάζει την τάδε χρονική περίοδο. Κάνει και ένα pitching, κάνει και ένα τέτοιο και όλα καλά. Ξέρεις, εγώ ρε φίλε πλέον είμαι 3 χρόνια και δισκογραφικά στη rap σκηνή και έχω και ένα label και έχω και πόσους καλλιτέχνες. Σίγουρα δεν θέλω μια εταιρεία η οποία κάνει απλά αυτό το distribution, μου παίρνει ένα τάδε ποσοστό και έχει ανάγκη αυτό το ποσοστό γιατί δεν έχει κάποια άλλα έσοδα ή δεν έχει κάποιο τρελό χορηγό από πίσω ή κάποιο τρελό όνομα. Ναι, ναι. Μου παίρνει αυτό το ποσοστό το μεγάλο. Απλά μου ανεβάζει αυτό εκεί. Κάποιοι playlist αυτά ξέρω, μπορεί να μην είναι τόσο καλά ή οτιδήποτε τέτοια. Να μην είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ οργανωμένα. Δηλαδή πάρα πολύ. Γιατί εγώ χρειάζομαι το πάρα πολύ τώρα, το τέρμα. Σε αυτό χρειάζομαι τώρα. Αυτό εγώ συγκεκριμένα μιλάω για μένα πάντα. Τώρα για να αρχίσει εκεί πέρα, εννοείται ότι μπορεί να σε βοηθήσει τον αλγόριθμο ή οτιδήποτε άλλο και έχει παραπάνω κόσμο ή οτιδήποτε. Δεν μιλάω με ονόματα. Στο Diz μιλάω με ονόματα. Στο Diz. Πρέπει να πάρουμε γενικά τις καριέρες μας στα χέρια μας, να τα δούμε όλα από πολλές οπτικές γωνίες, να μην παρεξηγούμε κάποιον ο οποίος, ρε φίλε, τώρα κάνει rap, demek, μόνο και πάει σε εκείνη την εταιρεία ότι πάει, τελείωσε. Γιατί, ρε φίλε, δηλαδή ο άλλος να πω τέρμα αυτό χαρκίδια, κάνει αυτό που κάνει. Το κάνει γάμπισέτα, το full καλά, ξέρω εγώ, έχει τέλειο delivery, τέλειες ατάκες, τέλεια όλα. Και πάει στην τάδε εταιρεία και το κράζεις εσύ επειδή πήγες στην εταιρεία. Βλέπω, το ράπτο είναι ίδιο, όλα ίδια, τα πάντα όλα ίδια. Και άλλαξε εταιρεία και ο εργοδότης και όλα αυτά και τα λεφτά είναι παραπάνω. Και το κράζεις γιατί επειδή τα λεφτά είναι παραπάνω. Δηλαδή αυτό είναι. Και ο ίδιος δηλαδή. Κομπλεξικό, δεν θα άλλαζε ο ίδιος μια δουλειά άμα δεν του έφερνε αυτά που ήθελε. Καλά αυτό. Καλά αυτό. Πράγμα, δεν είναι, ρε. Είναι γάμισέτα αυτό που λες, απλά είναι πάλι το κόλλημα αυτό ότι βλέπουν το ραπ σαν δουλειά. Εγώ αυτό πιστεύω. Ναι, δεν μπαίνουν στα παπούτσια του καλλιτέχνη εγώ, σε καμία περίπτωση. Εγώ προφανώς και το βλέπω σαν δουλειά. Προφανώς και το βλέπω σαν δουλειά και μέσω του ραπ κάνω ό,τι κάνω σήμερα. Και ταΐζω και το γιο μου και το σπίτι που μένω και το έτσι και το αλλιώς και τους φίλους μου και τη μαμά μου και το δω τη μαμά μου και τον μπαμπά μου και του αδερφού μου και όλα. Μέσω του ραπ. Πώς να μην το δω εγώ σαν δουλειά, ρε φίλε. Εντάξει, πάντως σε σχέση με το παρελθόν είναι καλύτερα. Για την ελληνική σκηνή, ρε φίλε, και μόνο. Δεν πιστεύω να γίνει πουθενά άλλο αυτόν τον κόσμο. Παλιά ήταν πιο κολλημένοι. Νομίζω άλλο τώρα είναι κόσμος, πιο καλύτερο. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Εγώ δεν το πιστεύω. Δεν υπάρχει. Ναι, ναι, ναι. Δεν υπάρχει. Ελληνικά κολλήματα είναι αυτά. Μόνο εδώ είναι το πρόβλημα. Θέλω να μου πεις πώς θα σου φαινόταν, αν ερχόταν κάποιος ρε παιδί μου στο παρελθόν εκεί που ήσουν ο μικρός Τάρικ και σου λέγε, ξέρεις κάτι, φίλε, εσύ σε λίγα χρόνια με αυτούς που ακούς τώρα θα κάνεις συνεργασία. Με το hate μας, ας πούμε. Και θα σε έχουν εκεί βίντεο πίστα 20 χρόνια. Καλά, εντάξει, αυτό δεν γίνεται, ρε μπρο. Άκου εδώ ιστορία όμως τώρα. Έτσι πώς το είπες. Είμαστε σε ένα street mode στη Θέρμη. Τότε γινόταν στη Θέρμη, στην πλατεία της Θέρμης, το street mode. Η τελευταία χρονιά που είχε γίνει στη Θέρμη. Και είμαι εγώ και ο Γουάνκ, που ήμασταν πολύ κολλητοί τότε. Και εκεί πέρα παίζει hate 12ο. Δεν θυμάμαι τα υπόλοιπα ονόματα. Αλλά βλέπουμε το hate και το 12ο. Στο hate πήγαμε πάνω πρώτα απ' όλα. Respect στους δύο. Απλά το hit ακούγαμε πάρα πολύ τότε από Vita Peace, okay. Λόγω Vita Peace. Και σκεφτόμασταν, ρε φίλε, ατάκες. Και εγώ ήμουν πιο ένθερμος, ρε παιδί μου, πάντα στην παρέα. Σκεφτόμασταν ατάκες που θα πω στον Άκη, ρε παιδί μου, για να βγούμε φωτογραφία. Αυτά που κάνουμε, δηλαδή, σημερινή φάντσα. Απλά εγώ, δηλαδή, σκεφτές. Τι θα το πούμε, ρε μπρο, δηλαδή. Όχι να σκάσουμε έτσι. Δεν υπήρχε selfie, καταρχάς, κάντο τη selfie. Δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε σέλφι. Μπορεί να υπήρχε, ξέρω εγώ, ναι, δεν είχε γίνει τόσο μόδα η σέλφι. Δεν υπήρχε σέλφι. Βγήκαμε από μακριά πλάγια. Δηλαδή, γιατί δεν σκεφτήκαμε ότι για αυτό δεν έχουμε τα αυτά που σκέφτονται τώρα. Ναι, όρδια και τέτοια. Ναι, γάμισε μας, φίλε. Και ρε φίλε, τότε είχε βγει το «Είμαι τόσο γειτονιά» του Άκη. Και λέμε, ρε παιδί μου, με τον Παναγιώτη, πάμε να του πούμε, λέμε.
Τελικά πόσο γειτονιά είσαι, ρε Χέιμους. Και το είχε αυτή τη φωνή. Τόσο με αυτή τη φωνή. Όχι, όχι, δεν είχα αυτή τη φωνή, αλλά εντάξει. Και το είπατε. Και του λέμε του Άκη τελικά πόσο γειτονιά είσαι, ρε Χέιμους. Και για like, ξέρω εγώ, εντάξει, δεν έδωσε πολύ σημασία. Αλλά μου είχε αυτογραφία και τέτοια. Βγήκαμε και με το 12 και με τον Άκη και αυτό. Ρε φίλε, τρελό. Εντάξει, ότι είμαι στα 20 χρόνια το Vita Peace. Τώρα ακραίο shout, ακραίο respect. Είμαι τίγκα οπαδό, η ομάδα είναι μία. Αλλά οι ομάδες είναι δύο για την καρδιά μου, είναι και Βόρεια Αστέρια και Vita Peace. Shout-out και στους δύο, ναι. Ναι, γενικά, ανάποδα καπέλα, είμαι τίγκα, ανάποδα καπέλα, τίγκα, τίγκα. Βοράς, αλλά τίγκα, ανάποδα καπέλα. Το να γράψεις κομμάτια μαζί με τον Άκη, με τον Χέιτμος, πώς φάνηκε όλη αυτή η εμπειρία με... Νομίζω, δύο tracks είναι που είστε μαζί. Ένα έχουμε κυκλοφορήσει. Το Κες και το Cypher 22 είστε με πάλι μαζί. Το Cypher, ένα πράγμα, ναι, μαλακία μου, είναι δύο. Και έχουμε και ένα τρίτο που δεν έχει βγει, αλλά ξέρεις, το βγάλουμε. Δεν θα κρατήσουμε τέτοια verse, θα αλλάξουμε και verse. Το είχαμε γράψει στο Κες. Και εκεί έχω ωραία, ένα ωραίο βερσάκι. Εντάξει, αδερφέ, τρελό, ξέρω εγώ. Και να ακούσει, α πούμε. Τρελό, τρελό, τρελό. Γενικά, όχι, είναι πολύ αλήθεια. Το εκπροσωπεί μέχρι και τώρα, τίγκα, ρε φίλε. Ναι, ναι, πολύ κουλά το μόνο. Τίγκα, τίγκα, ο Άκης, ρε φίλε, τίγκα. Εναλλάσσεται γενικά στα στυλ του και εξελίσσεται και ακολουθάει και τα τώρα, waves. Όχι, όχι τώρα, χρόνια. Από πάντα αυτό από λέω. Πάντα, ναι, το πάντα. Γκάζει πατημένο από την αρχή τη καριέρα. Και τα κάνει το δικό του τρόπο. Πολύ ναι. Κι άλλοι νεότεροι ράπερ από το Hate νεότεροι, γιατί από μένα είναι πολύ μεγαλύτεροι. Έχουν σίγουρα ακολουθήσει συντάγη του Hate, τη αλήρξη, τα styles αυτά. Γενικά ο Χέιτ είναι. Σχολείο. Είναι σχολείο. Πατέρας, είναι πατέρα, γενικά. Και αρκετών ράπερ εδώ στην Αθήνα. Ορόσημο, ορόσημο. Τώρα που πάμε για καινούρια στυλ και μουσικά είδη, είναι κάποιο wave που σου αρέσει και θέλεις να ακολουθήσεις. Να πούμε τι κάνουμε, τι ετοιμάζουμε, τι τρέλες ετοιμάζουμε. Jersey γενικά. Ναι, γενικά βλέπουμε τώρα διάφορα σαν ήχους πράγματα. Και τον μπριζώνω να γράψουμε το Jersey Club style που έχει κάσει τώρα. Έχουμε γράψει ένα. Απλά και τον μπριζώνω να το κυκλοφορήσουμε βασικά στα κοντά. Έχει τέτοιο instrumental να το βάλω. Ναι, έχουμε και instrumental να μαθαίνει να κάνουμε ένα. Δώσε ένα. Demonstration. Δώσε ένα. Δεν μου το έχει βάλει αυτό το μαλάκα το πιθανά. Για να μα πει τη γνώμη σου. Θα χώσω ένα verse που έχω σε παρόμοιο BPM. Τρολόγια βαμμένα σε αίματα. Άλλες τυχαίνουν τους δρόμους κι άλλοι φοράνε τα στέματα. Οι δικοί μου θα βγουνε στα έκτακτα που είναι οι δικοί σου δεν έμαθα. Δεν είναι αλήτες του δρόμου μωρό μου. Λέει, νομίζουν περνάνε τα ψέματα. Κάτσε να μπει το verse. Κοπανάει το ρεφ πάντως. Ρίκτα. Μπλε, μπλε, μπλε. Λέει, νομίζουν περνάνε τα ψέματα. Πιτρολόγια βαμμένα με αίματα. Άλλοι στοιχαίνουν τους τρόνους κι άλλοι φοράνε τα στέματα. Οι δικοί μου θα βγουνε στα έκτακτα που είναι οι δικοί σου δεν έμαθα. Δεν είναι αλήτες του δρόμου μωρό μου. Παίζουνε ρόλους στα θέατρα. Οι δικοί σου πελάτες έχω. Μάγκας δεν είμαι με πλάτες. Γιατί βγήκαμε μέσα από τους δρόμους κι οι γονείς μου δεν ήταν λεφτάδες. Σου φέρνω παπάδες. Αν είσαι ρουφιάνος σε κόβω μπαρτάδες. Δεν είμαι από τη φάρα που φοράν γραβάτες. Ή τι σέντερ φωνάζουν οι αλάνες. Κάτω στην Κυψέλη. Δες μην πω βάζω το χέρι στο μέλι. Ούτε για δρόμους δεν κάνεις και τέρι. Σε σκοτώνω σαν να σουν οι έλλοι. Παίζει κρέωμα, παίζει και φέρι. Σ' όλα τα μέρη. Μιλάς για δρόμο, μα δρόμος σε ξέρεις. Ή τι σέντερ παίζουμε αν φέρει. Ντάλε, ντάλε. Ντάλε, ντάλε. Ντάλε, ντάλε. Αυτό ήταν. Στα ίδια BPM, εντάξει. Sounds hard. Καλό. Παν σκληρό. Βάλε, έχουμε και. Έχουμε το άλλο, Jersey. Ναι, το έχουμε και το άλλο. Σου βάλε μου λίγο και το άλλο. Η φωνή σου, δηλαδή, πάνω σε αυτά τα πίπτωτα κόρη μπρο. Να πω έτσι ένα. Δύο μπάρες επανάληψη, εντάξει, δεν θα πω πολλά. Από μικρός μες στο μπλοκ τρέχω, θέλω τα Christian Dior. Ουι. Από μικρός μες στο μπλοκ τρέχω. Λέει, μπλε, 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 μπλε. Από μικρός μες στο μπλοκ τρέχω, θέλω τα Christian Dior. Είμαι παιδί από το κέντρο, θέλω Rolex, δεν θέλω G-Shock. Από μικρός μες στο μπλοκ τρέχω, θέλω τα Christian Dior. Είμαι παιδί από το κέντρο, θέλω Rolex, δεν θέλω G-Shock. Όλα τα μουνάγια έρχονται πάνω μου γιατί είμαι πρώτο όνομα στο πάρτι. Όλα τα μουνάγια έρχονται πάνω σου γιατί σε φλάκα σε γερνασιονάτη. Αυτά θα πούμε άλλα. Νομίζω ότι είναι το μέλλον αυτός ο ήχος. Θα σκάσει, δηλαδή αυτό το wave. Εντάξει, έχει σκάσει ήδη Αμερική. Το... Εντάξει, Ελλάδα όμως ήταν πολύ εμπορικά μου, το λέω και στο κοινό. Τέτοιο στήλο, μα το κάνω, δεν θα έχει πολλά lyrics. Το πρώτο που πάτησα είναι verse που έχω γράψει αλλού.
Δεν μου βγαίνει να γράψω το beat αυτό, πολύ lyric. Αλλά και πάλι δηλαδή, βγαίνει, εμένα μου βγαίνει σαν... Σαν το δεύτερο μου βγαίνει πιο πολύ. Σαν υβριδικό, έτσι, drill, dance, έχει... Και ένα, λίγο EDM και λίγο από το EDM. Θέμα. Εμένα το δεύτερο, το δεύτερο, το Jersey, μου βγάζει και πολύ New York γράψιμο drill. Δηλαδή, ναι, 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 ναι. Γράφω, έχουν διαφορά το... το και, πώς, και τα tempo είναι κοντά. Να γράφω drill, ήταν πιο πολύ UK, φίλε, τα δικά μου τα lyrics και αυτά. Αλλά το δεύτερο beat είναι σαν να γράφω New York που είναι πιο λίγα τα lyrics και βάζεις παραπάνω adlibs και τέτοια, ρε παιδί μου. Nice. Ναι, νομίζω πάντως θα γίνει με αυτόν τον ήχο, ειδικά για big sound, έτσι, ρε παιδί μου. Για sound systems μεγάλα, ναι, 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 θα είναι δηλαδή τρέλα και πολύ κόσμο, είναι big room μουσική. Τελείως. Με τον Billy, πώς θα πάτε, τον Billy, τον για, για όποιον δεν ξέρει, ναι, είναι ο Ρίκτα Junior. Ναι. Καλά, ρε, brother. Πώς τον βλέπεις, πώς φαίνεται αυτή η φάση τώρα, με παιδί. Εγώ χεσμένος, τρέχω από πίσω συνέχεια. Δηλαδή, η μάνα μου και η Μαρία δεν είναι. Ξέρετε, στα αρχίδια τη. Στα αρχίδια τη είναι. Σε αγχώνει που τον βλέπει. Όταν περπατάει πάντα, δεν είναι. Του κάνει κρίνα, μην πέσει πάνω στα έπιπλα. Ναι, ναι, ναι. Okay. Όχι στα έπιπλα. Εντάξει, έχει καναπέ, χαλιά, τέτοια, ξέρει. Απλά είναι κάποιε γωνίε που πρέπει να είσαι από πίσω να τρέχει πολύ. Ναι, εντάξει, τώρα και μικρό παιδί. Ρε, αυτό φίλε... γενικά, ρε φίλε, περπατάει όλο το σπίτι πλέον. Είναι ενό χρονού και ενό μήνα και γάμισε. Πώ το βλέπει εσύ τώρα που είσαι και πατέρα και έχει υπάρξει όλο αυτό το background, α πούμε, από τη ραπ. Ναι. Δεν θα ήθελα σίγουρα να βλέπει και να αναπαράγονται όλα αυτά που γίνονται για την προσωπική μα ζωή και τη δικιά μου και τη Μαρία στο Instagram και στο YouTube και όλα αυτά. Κακός και δυστυχώς θα γίνει. Ναι. Οπότε εντάξει, ξέρεις, θα μεγαλώσει ο μικρός περίεργα. Θα πέρα το καταλαβαίνεις, ρε φίλε. Τα αισθήματα του θα είναι κλειστά, θα είναι κλειστό παιδί. Έτσι πιστεύω εγώ. Δηλαδή, ο μικρός με όλα αυτά, επειδή είναι όλα δημόσια πάρα πολύ, δεν θα θέλει. Γενικά, όλα τα παιδιά που είναι από γονείς, έτσι πιστεύω ότι δεν θέλουν να φαίνονται τόσο πολύ και τέτοια. Γιατί είναι ακραίο το τι γίνει με τους γονείς του και τέτοια. Ή το τι βλέπουν. Ναι, ναι. Εντάξει, αυτό θα το δει και αυτό μεγαλώνοντας, ρε παιδί μου. Μακάρι να το δει θετικά, ρε παιδί μου. Εντάξει, ναι, για μένα, κι εγώ, άμα δεν είχα το ραπ και δεν είδα, έβγαζα λεφτά, δεν θα ήμουν αδερφή, λέει, δημόσιο πρόσωπο. Τώρα μου το έχει πει και ένας ράπερ που ακούω, μου έχει πει σε μια συζήτησή μας, ότι είσαι δημόσιο πρόσωπο, λέει, μπρο. Είναι... Έτσι θα γίνονται τα πράγματα, λέει, πλέον. Ναι, πλέον. Ότι, άμα πει κάτι για κάποιον άλλον, λέει, θα απαντήσει κι άλλος, λέει, εντάξει, ο καθένας απαντάει με το δικό του κεφάλι και ο καθένας κρίνει το πόσο μπορεί να εκθέσει τον άλλον ή να, τι να πει για τον άλλον. Αλλά δεν πάω να είσαι δημόσιο πρόσωπο. Οπότε γιατί να μην σε απαντήσω εγώ δημόσια, ξέρω εγώ. Γιατί να μην το εκμεταλλευτώ, γιατί είναι οτιδήποτε, εκμεταλλευτώ. Του οτιδήποτε. Ναι. Οπότε εντάξει, ένα παιδί, ρε φίλε, που έχει διονύσει, που φαίνονται τα πάντα από τα stories, από όλα αυτά. Η Μαρία ασχολείται με χορηγικά τέτοια. Εμένα η ζωή μου είναι μέσα στα social media και όλα αυτά. Και αυτά που λέω και εγώ στα κομμάτια μου, σίγουρα δεν θα ήθελα να τα νιώσει, ρε φίλε, μικρό. Θα ήθελα να είναι μακριά από όλα αυτά. Και για το rap και ότι θα ακούγεται τον πατέρα, το τι έχω πει και όλα αυτά. Θέλω να αλλάξω μέσα από όλα αυτά, να γίνω καλύτερο άνθρωπο. Να αλλάξουμε και τα lyrics μας γενικά. Εντάξει, οπότε θετική. Και αυτό είναι και βιωματικό πάντα. Όσο αλλάζω και εγώ, τόσο αλλάζω και τα lyrics. Αν παραμένω σε αυτή την κολοζωή που έκανα, ρε φίλε, για αυτά που έγραφα, αυτά θα λέω. Οι στίχοι ακολουθάνε, ρε φίλε, την προσωπικότητα, προφανώς. Εντάξει, και έχεις και εσύ να του πεις πράγματα, ρε φίλε, να τον καθοδηγήσεις. Ήδη. Κυνηγιόμαστε. Σου λέω, κάνω screen. Ράπερ θα ήθελε να τον δεις. Ράπερ. Δύσκολα, ρε μα κατάλαβε. Μάμα γουστάρι, μακάρι, ρε φίλε, γιατί όχι. Μακάρι. Ναι, ποιος ξέρει τώρα. Αυτός ξέρει, αυτός ξέρει μόνο. Ό,τι γουστάρει ο μικρός. Ναι. Να είναι καλά και να γίνει αυτό. Αυτό χαρούμενος να είναι, υγιής πάντα. Καλά, με το ματιάξουμε. Ναι. Έχουμε γιαγιάδες να ξεματιάξουμε. Ξέρει τα κόλπα. Είσαι καλυμμένος. Εγώ είμαι φουλ καλυμμένος. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Είστε πολύ γαμάτι. Τον επόμενο καλεσμένο που θα τον προτείνω εγώ. Για πες, αν μπορείς να το φέρετε όμως σίγουρα, έτσι. Αν μπορέσουμε. Να φυλάμε στα πόδια. Όχι, όχι. Θα πει ναι το παιδί, δεν είναι. Για πες. Θα πει όχι. Τον κάτοχο θέλω να φέρετε. Εννοείται τον κάτοχο να το φέρουμε. Με μεγάλη χαρά. Ναι, ναι, ναι. Να τσεκάρετε γενικά και τη φάση του πριν έρθει, να ενημερωθείτε. Με μεγάλη μας χαρά, κάτοχο. Ναι, πέντε αστέρια potential. Ναι, το επόμενο αστέρι πιστεύω κάτοχο. Θα respect στον κάτοχο. Σαράω στον κάτοχο λοιπόν. Μην ξεχάσει ο κόσμος να κάνει subscribe στο κανάλι του Good Vibes. Να μας ακολουθήσει και στα social. Ελπίζουμε όλοι να απολαύσατε την παρέα μας εδώ πέρα και την κουβεντούλα μας. Good Vibes Show. Σαράω. DJ Silence. Ρίκτα! Χάιντε τα φιλιά μου. Καλές δουλειές. The Good Vibes Show.